Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Όταν διαλέγεις τέτοιες μουσικάρες, σε γουστάρω πολύ. Ειλικρινά, ρε χάτι χεριού. Φτιάξε με Τζόνι Κας. Πού βρήκες ρε και θυμήθηκες, δε δώσε. Αβάντι μαέστρο. I fell into a burning ring of fire. I went down, down. Στο Μετρόπολη συντονισμένη, μπερδεύεστε, δώσε λίγο. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. Της Κακομοίρας θα γίνει μέχρι και τις 4. Ο κύριος Χατζηγεωργίου επιλέγει τις εκπληκτικές μουσικές. Στο σκουπίδι της ηχοληψίας σου. Δεν μου λες ρε βρωμόγαυρε, θα έρθεις το απόγευμα. Ε, σκουπίδι της ηχοληψίας. Θα έρθει στο Καφταντζόγλιο! Πού να έρθει! Δεν σκουπίδι τη πολιτική ηχοληψία, αλλά συγκήθηκε για σένα, εντάξει, σήμερα ο Καζαμπάκα. Γιατί? Ε, δεν τα ξέρει. Μην το λε σκουπίδι τη ηχοληψία. Δεν αλλάζει. Εσύ είσαι σκουπίδι τη ηχοληψία. Εντάξει. Πε ό,τι θέλει. Ναι. Ή έβγαινε ό,τι στην γραμματική υποστήριξη. Καθάρισε για το σένα. Το σκουπίδι του ραδιοφώνου δίπλα μου. Ναι. Τα απόβλητα του ραδιοφώνου εκ δεξιών. Εντάξει. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λαδινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Burns, burns. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδης Παροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690 ή πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο, όπου θα βρείτε Hyundai, Skoda, Kia. Έτοιμο παράδοτα, με εξουσιοδοτημένο σέρβις, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με προσφορά 4.300 ευρώ φθηνότερο για τους φίλους οδηγούς ταξί. Το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου και δώρο τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα σε καύσιμο και φυσικά με 10% έκπτωση στους οδηγούς και ιδιοκτήτες Hyundai και 15% έκπτωση στα ανταλλακτικά. Ξέρω ότι η ώρα είναι για κάποιους δύσκολη και σίγουρα έχουν διάθεση και όρεξη για να τσιμπήσουν κάτι. Τώρα οι συνήθειες αλλάζουν. Υπάρχει ο δικός σας σεφ, ο Daily Chef, τον οποίο βρίσκεται στο διαδίκτυο, ο οποίος έρχεται καθημερινά με δύο πιάτα, αν θέλετε βάζετε και σαλάτα, βάζετε και τη φέτα σας, βάζετε και το ζωμάκι σας. Μπορείτε να μπείτε, οι παραγγελίες καταρχήν γίνονται μόνο διαδικτυακά για τους φίλους οι οποίοι ζουν, κατοικούν και εργάζονται στο χώρο του κέντρου Θεσσαλονίκης, από το Δημαρχείο μέχρι και τα δικαστήρια, δηλαδή θα δείτε και μέχρι την Ολύμπου προς τα πάνω από την παραλία. Σήμερα το μενού του μοναδικού μας σεφ είναι χοιρινό με μανιτάρια και φασόλια γίγαντες. Μπορείτε να πάρετε μεσογειακή πατατό σαλάτα, ό,τι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε στις καλύτερες τιμές, όπως γνωρίζει μόνο ο σεφ να δημιουργεί. Και φυσικά το κυριότερο απ' όλα, αναγράφονται καθημερινά και οι θερμίδες που έχει κάθε γεύμα το οποίο θα επιλέξετε. Πληκτρολογείτε τώρα dailychef.gr και μπαίνετε να κάνετε τη δική σας παραγγελία. Έχουμε αγώνα σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Επτά και μισή, Ηρακλής, Ολυμπιακός. Θα έρθεις? Όχι ρε Κόκκινε, δεν θα έρθω. Θα το δεις? Πιθανόν. Γιατί πιθανόν και όχι σίγουρα? Να δω ένα μάτσα διάφορο, τι να το δω να το κάνω.
Δεν υπάρχει Ηρακλής Ολυμπιακός αδιάφορο. Πώς δεν υπάρχει Ηρακλής Ολυμπιακός αδιάφορο είναι. Ο ένας σώθηκε, ναι. Ο άλλος πήρε το πρωτάθλημα. Πώς. Ο Ηρακλής θέλει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί να τον κερδίσει. Που του χρεώνει πολλά. Του χρεώνει ο Ολυμπιακός τι θέλει. Τι του χρεώνει, ότι τον έριξε στη Β' Εθνική. Ότι δεν τον γούσταρα ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, φοβήθηκε ο Ολυμπιακός τον Ηρακλή και τον δεν έριξε. Δεν είπα ότι τον φοβήθηκε. Έτρεμε, ναι. Γιατί τον έριξε. Ο Ολυμπιακός τον έριξε. Εσύ πες και ότι τον έριξε. Έκολα ότι τα πήρατε και να δωροδοκηθείτε από την Τρίπολη. Τα πήραμε. Ναι. Γίναμε και πιανόλες. Δηλαδή, έτσι σας είπανε. Έτσι σας είπαν από την Τρίπολη. Έχει γίνει μήνυση. Επειδή έχω ψάξει το συγκεκριμένο. Δεν είδα καμία μήνυση. Έχουν γίνει πολλές. Σας είπαν πιανόλες. Τον έδειξε τον ένα το ξαναλέει. Ο Βοριάς. Νοτιάς, Βοριάς, μια φορά το πες. Δεν το ξαναλέει. Δεν ξέρω εγώ. Έγινε μήνυση. Δεν είδε καμία. Έμαθα τι έγινε μήνυση. Καμιά μήνυση δεν έγινε. Λοιπόν. Αν έγινε, λέει τι χάνει. Δεν έγινε ρε κόκκινη καμιά μήνυση. Σας είπαν πιανόλες. Και σας είπαν ότι τα πήρατε από την Τρίπολη. Σας είπε ο Βοριάς, ο Νοτιάς, ποιος σας το πες. Ναι. Ολυμπιακός που εμπλέκεται. Ο Ολυμπιακός που εμπλέκεται. Που εμπλέκεται. Είναι ο ισχυρός. Ναι, είναι ο ισχυρός και. Η Τρίπολη, ο Ολυμπιακός αντέδρασε μόλις ο Ηρακλής έθεσε θέμα βέ του Μποροβίλου. Τι σχέση έχει ο Μποροβίλος με τον Ολυμπιακό. Όταν ο Ηρακλής απέτυσε να το κεφάλι του Μποροβίλου, ο Ολυμπιακός αντέδρασε ναι ιού. Ρωτάω, απλά είναι. Ναι, και αυτό τι σχέση έχει με την πτώση σου. Αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις Μποροβίλου, ναι. Αστέρα Τρίπολης, ναι. Ολυμπιακού είναι άριστες. Μάλιστα. Απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Και ο Ηρακλής έχει λόγους να κερδίσει τον Ολυμπιακό και θα γίνει και ντέρμπι κιόλας. Εγώ μάλιστα. Λέω ότι θέλει και είναι φυσικά. Εγώ λέω ήσασταν κότες με την Τρίπολη. Ναι. Παίξατε ποδόσφαιρο και μαρκάρατε από τα 7 μέτρα, τα 8 μέτρα. Και πέρασε η Τρίπολη ένα ήσυχο απόγευμα. Όσον αφορά να πούμε το κομμάτι της έδρας και όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό. Πέρασε πανεύκολα. Η Τρίπολη που σας έριξε, η Τρίπολη που σας έκανε, η Τρίπολη που σας έρανε. Ούτε μια η κλωτσιά. Η Τρίπολη ευνοήθηκε από την όλη ούτε μια κλωτσιά, ούτε μια κλωτσιά δεν έπεσε στο Ηρακλής Τρίπολη. Πάμε παρακάτω. Καλά, εσύ πες ότι δεν είναι. Καταρχήν. Εσύ τι να πω εγώ. Εγώ να πω ότι ήσασταν πολύ φιλικοί απέναντι στην Τρίπολη, η οποία Τρίπολη παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσω. Η οποία Τρίπολη παίζει με τον ΠΑΟΚ στο θέμα ποιος θα βγει πέμπτος. Εντάξει. Και εγώ λέω κάτσατε σαν τις κότες απέναντι στην Τρίπολη. Εγώ λέω κάτσατε σαν τις κότες απέναντι στην Τρίπολη. Ήταν άδειο το γήπεδό σας σχεδόν. Στο μάτς με την Τρίπολη και οι παίκτες σας δεν κάναν ούτε ένα φάουλ δυνατό, ούτε ένα πρέσινγκ, ούτε ένα δυνατό μαρκάρισμα να νιώσει ο Τριπολιτσιάνος. Ότι δεν θα περάσει καλά. Αυτό είδα εγώ. Το είδες το παιχνίδι, δηλαδή. Ναι, ρε κόκκινε το ίδιο. Την ίδια ώρα που είδες εσύ το παιχνίδι. Την 11η δηλαδή. Δεν τη θυμάμαι, ρε κόκκινε. Α, δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι, ρε κόκκινε. Όταν δεν τη θυμάσαι, είναι αστείο. Ναι. Τι ήταν η 11η του Ηρακλή. Ο Πασάς έξω αριστερά, ο Βέλιος σεντερφόρ. Ο Ρωμάνο, ο Μπέρντις τερματοφύλακα. Πώς το λένε ο Μαύρο, ο Μπέρντις τερματοφύλακα. Η πρώτη αλλαγή ποια ήταν. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη αλλαγή. Δεν ξέρει δηλαδή τι άλλαξε το Πασάς. Ναι. Για να βάλει το Ρωμάνο. Ο Ρωμάνος δεν ξεκίνησε. Εντάξει, δεν ξεκίνησε. Ο Ρωμάνο και ο Ρωμάνος. Ο Ρωμάνος. Δεν ξεκίνησε. Άρα είναι. Και αλλαγή. Να δω το παιχνίδι να κλείσει ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Εντάξει, ρε κοίτα. Τι να μου το δει. Εσύ θα πας το μάτς. Εννοείται. Μάτς, εντάξει. Πού θα πας. Στο γήπεδο. Στη Σουήτα θα πας. Ποια Σουήτα. Θα βγάλει και πούρο. Θα κάνει τον πλούσιο. Πούρο, σήμερα έχει φωνή. Σήμερα φωνάζουν η Ρακλάρα. Ναι. Βάλε πέντε γκολ. Ναι. Εντάξει, ρε κοίτα. Εντάξει. Ξεκινάω από το ένα και μετά. Ταλάνε κοκκινένα. Τρώγοντας ανοίγει ώρες. Μπράβο, ρε κοκκινένα. Είπα μια υπερβόλη τώρα. Μην παράτε. Εντάξει. Εντάξει, ρε, ξεσηκωθήκατε. Βάλε ένα γκολ. Αλλά στο 0-0. Ποιο θα το βάλει, ποιο το βάλει. Ναι. Ο αέρας δεν με νοιάζει. Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω. Το τελευταίο πράγμα που με νοιάζει. Δηλαδή, ο παίκτης του Ηρακλή σήμερα όταν και του Ολυμπιακού δεν θα κάνει αγκαρία σήμερα, Εγώ λέω πως όχι. Εσύ λες ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού και του Ηρακλή θα βάλουν τα πόδια του στη φωτιά να έχουν ένα τραυματισμό Απρίλιο μήνα για να μάθει αδιάφορο. Καλά, ρε κοκκινένα. Επειδή από χτες το βράδυ είμαι εξοργισμένος. Εξοργισμένος γιατί. Και σε θυμήθηκα. Με θυμήθηκες γιατί. Για κάτι που έλεγες. Ότι. Χωρίς να το υιοθετώ, αλλά. Μην το υιοθετείς. Χωρίς να το υιοθετώ. Γιατί είσαι εξοργισμένος. Θα σου πω. Ναι. Είμαι εξοργισμένος με τον Γερμανό διαιτητή της αναμέτρησης. Ναι. Μπαρτσελόνα Ατλέτικο. Τι έκανε αυτός. Το είδες το παιχνίδι. Το είδα όλο. Δεν απέβαλε το Σουάρες. Σε ποιο λεπτό, στο 70. Στο 35ο λεπτό. Στο 70, στο 70. Στο 35ο λεπτό. Στο 0-1 ο Σουάρες. Στην περιοχή της Αθλέτικο κλωτσάει και ξανακλωτσάει εκτός φάσης. Το φάουλ το επιθετικό είναι. Ρε φίλε, είναι παράλογο καταρχήν αυτό που κάνει. Εντάξει, ο τύπος φαίνεται ότι είναι φευγάτος. Όπως και πολύ. Το μάτι του γυαλίζει. Ναι. Δάγκωνε. Κόσμο τώρα δέρνει. Κόσμο τώρα κλωτσάει. Ναι. Ό,τι θυμάται και. Ταράζει. Άλλο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες. Ο Μέση χθες δεν φάνηκε καθόλου. Περπάταγε. Ο Μέση θα πεις αυτό το οποίο σου είχα επισημάνει. Τι είχες επισημάνει. Ότι η γάτα η Αλεπού. Που λέγεται Τσόλο Σιμεώνε, ναι. Με την εξαιρετική λειτουργία ομάδος και τρομερή φυσική κατάσταση, ναι. Τον έκλεισε πάρα πολύ καλά και ας έκανε και τρεις τελικές. Ναι. Δεν φάνηκε. Το ότι χωρίς μάλιστα
να φανούν κενά. Ναι, και ναι, υπάρχει βέβαια και η άλλη. Έκλεισε, τον έκλεισε ο Σιμεώνε. Ναι. Ενώ όταν ξεκλείστηκε και έμεινε με 10, τον είδα το Μέση. Ένα. Καταρχήν, ξεκινάμε το θέμα διαιτητή. Ο Γερμανός για μένα κακώς δεν αποβάλλει το Σουάρες. Συμφωνούμε σε αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Δεύτερον. Ναι. Η φάση την οποία αποβάλλει τον Τόρες. Ναι. Για σένα είναι κίτρινη κάρτα. Είναι. Πάει με τις τάπες και το χτυπάει από πίσω. Με τις τάπες. Είναι ορισμός. Για μένα, φίλε, δεν είναι κίτρινη. Για σένα που δεν ξέρεις τους κανονισμούς, θα πεις δεν είναι κίτρινη κάρτα. Αντί να πεις ότι ο Τόρες είναι λακαμάς που έχει μια κίτρινη κάρτα. Έχει μια ομάδα πίσω από τη σέντρα, οργανωμένη άμυνα. Και πάει ως πρώτος επιθετικός να κάνει φάουλ με τις τάπες. Αντί να πεις ότι είναι ηλίθιος ο Τόρες, που έχει βρει μια Μπαρτσελόνα με ζώνη άμυνας. Η πρώτη κάρτα ήταν η κίτρινη κάρτα. Και οι δύο κάρτες ήταν, γιατί να μην ήταν. Okay, εγώ σου λέω δεν είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα, του τη δίνει. Ναι. Και πάει και πάει με τις τάπες. Δεν πάει με τις τάπες. Δεν πάει με τις τον τάπες. Βρίσκει ναι. Στο πίσω μέρος. Με τι τον βρήκε. Στο πίσω μέρος. Με τι. Εγώ λέω δεν το βρίσκει με τις τάπες. Για βάλτε την αντίδυμα. Θα τη βάλω. Για βάλτε την αντίδυμα. Στο διάλειμμα. Που δεν έχει κίτρινη κάρτα. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Θα το βάλω. Στο διάλειμμα. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Θα το βάλω. Θα ναι. Το δούμε. Ναι, ναι. Θα κρίνουμε. Ναι. Και λέω ότι στο κέντρο του γηπέδου. Ναι. Τέτοιο μαρκάρισμα. Ναι. Το οποίο ούτε τραυματισμό επιφέρει, ούτε ναι. ούτε. Ρε φίλε. Ο ορισμός, ο κανονισμός τι λέει. Ένας διαιτητής, ρε παιδιά, βγείτε, πείτε του τον άνθρωπο. Ρε φίλε. Κάνετε εκπομπές, ρε γαμό, την τρέλα σας. Ακούτε ποδόσφαιρο και δεν ξέρετε τους κανονισμούς. Όταν πάει με τις τάπες και χτυπήσει τον ποδοσφαιριστή, ή τον πατήσει, ή το πάει με τις τάπες. Χτύπημα με τις τάπες είναι ορισμός κίτρινης κάρτας. Δεν πάει με τις τάπες. Πώς δεν πάει με τις τάπες. Πώς δεν πάει με τις τάπες, ρε κόκκινε. Πώς δεν πάει. Τι νάξει. Τι νάξει. Και γιατί να κάνει φάουλ εκεί. Νάξει. Τι νάξει. Νάξει και να νάξει. Γιατί κάνει φάουλ εκεί. Είναι 10 παίκτες οργανωμένοι άμυνα πίσω στα 30 μέτρα. Ναι, φυσικά. Τον έχει κλείσει το Μέση. Αυτός ο ποιος έπαιζε εξάρι, ξεχνά το όνομά του, από... Κοντίν. Ο Κοντίν έχει κάνει την παιχνιδάρα της ζωής του. Έτσι παίζει πάντα. Έχει κλείσει. Πάντα παίζει έτσι. Έχει κλείσει. Δεν το για χθες σου μιλάω, ρε. Πάντα έτσι παίζει. Για χθες σου μιλάω. Δεν το ξέρεις. Πάντα παίζει έτσι, εσύ τα ξέρεις όλα. Το Μάνταλο δεν ήξερες, εσύ τα ξέρεις όλα. Το Μάνταλο. Αμάν. Φταίει δηλαδή ο διαιτητής. Καλά, οκ. Okay. Εσύ πες ότι είναι αποβολή. Φταίει ο διαιτητής. Πες ότι είναι αποβολή. Okay. Δεν είναι αποβολή. Δεν είναι βλάξ. Εγώ λέω δεν αποβολή. Εσύ δεν αποβολή. Από τη σε δίνει δικαίωμα στο διαιτητή. Πάει με τις τάπες με κίτρινη κάρτα σε οργανωμένη άμυνα. Ρε φίλε. Τρελός, να μιλάμε σοβαρά. Σοβαρότατα. Μιλάμε για ένα επίπεδο αγώνων. Ναι, ναι. Οι οποίοι ναι. έχουν ναι. πάρα πολλές απαιτήσεις ναι, ναι. από όλο τον κόσμο. Ναι. Και, ο οποίος το παρακολουθεί. Ναι. Εγώ είμαι Μπαρσελόνα, δηλωμένος. Σε με νοιάζει. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με το πόσο φίλαθλος είσαι ή όχι. Ναι. Εγώ θέλω να δω παιχνίδι. Ναι. Και βλέπω ότι η Ατλέτικο προηγήθηκε. Μάλιστα. Και ετοιμάζομαι να δω τι θα σκαρφιστεί ο προπονητής ο Λουίς Ενρίκε. Ναι, ναι. Τι θα βγάλουν στο γήπεδο οι παίκτες των Μπλαουγκράνα οι οποίοι αυτό. Προέρχονται. Και εγώ θέλω να το δω αυτό, όχι λοιπόν, μόνο εσύ. Και ο Γερμανός με περισσή ευκολία μέσα ναι, ναι. σε 3 λεπτά, ναι, ναι. σε 5 λεπτά, ναι. βγάζει 2 κίτρινες κάρτες ναι. στο χώρο της μεσαίας γραμμής μην... χωρίς να γίνουν. Να τελειώσω. Ναι, ναι. Βία μαρκαρίσματα. Δεν γίνανε βία. Δηλαδή. Ξέρεις τι σημαίνει κόκκινη. Το να πάει με τις τάπες τι... κάποιος ναι. φυσικά και είναι κάρτα. Είναι κάρτα. Και κόκκινη κάρτα μπορεί να είναι. Όχι κίτρινη. Αλλά τι. Λοιπόν. Αλλά ήταν τόσο light το μαρκάρισμα. Ποιο ήταν light. Τόσο παιδιά, φλωρίστικο. Η τάπα πάει κόκκινε. Τόσο φλωρίστικο. Κόκκινε, δεν ξέρεις μπάλα. Καλά, κανονισμούς, όχι. Δεν τους ξέρεις. Εσύ. Δεν ξέρεις κανονισμούς. Εσύ δεν ξέρεις να μιλάς. Δεν ξέρεις ελληνικά. Δεν ξέρω. Απαγορεύεται να κάνεις ραδιόφωνο. Δεν απαγορεύεται. Τι είναι αυτό που μιλάς τώρα. Πάνε κάνε με άλλον. Τώρα αυτό που μου ζητείτε δεν ξέρει μπάλα. Και δεν ξέρει, ρε κόκκινε. Δεν μπορεί να αλλάξει τον κανονισμό, εσύ, ρε αγόρι. Ποιο κάνουμε εδώ, μας έχουν βγάλει τραλιούς με τηλεκριτικούς. Δεν πρέπει να είναι βίαιο. Μα περνάς light. Το μαρκάρι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Εξοργίζεσαι για αυτό το οποίο λέω για τον Τόρες. Ρε άνθρωπο, τρελαίνεται, ρε άνθρωπο. Ρε άνθρωπε, ο Τόρες είναι κατάπτυστο. Λύσε μια πορεία. Αν είσαι οπαδό τη Ατλέτικο Μαδρίτη. Θέλω να είσαι ειλικρινή. Αν είσαι οπαδό τη Ατλέτικο Μαδρίτη. Θα τα βάλω μαζί του. Σωστά. Θα τα βάλει μαζί του. Σωστά. Δεν θα τα βάλει μαζί του. Γιατί δεν κατάλαβε. Αυτό είναι το άλλο. Το μετά είναι αυτό. Το ότι δεν δίνει κάρτα στο Μπουσκέτς. Είναι τσόγλανο ο διαιτητή. Το ότι δεν δίνει κόκκινη στο Σοάρες είναι τσόγλανο ο διαιτητής. Δεν, πέντε διαιτητές υπάρχουν. Περίμενε. Πέντε ρε υπάρχουν. Περίμενε ρε κόκκινη. Ένας δεν τον περίμενε, είδε. Και έχω φτιάξει την ομάδα μου θαυμάσια άμυνα και βρίσκω και κενά στην Μπαρτσελώνα. Βρίσκω κενά στη ζώνη της. Έχει αριούς του σέντερ μπακ της. Περνάει ο Κόκκινη την κάθετη ανάμεσα. Αντί να είναι κοντά ο ένας και άλλος να είναι λίγο πιο πίσω. Εννοείται. Ναι. Του βρίσκει. Δεν ξέρει ο Ενρίκε να κάνει ας πούμε την άμυνα. Ξέρει.
Ο Ρίκη είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε την Αναδυπασία. Δεν ξέρει να την κάνει. Είναι αυτός ο οποίος την έφτιαξε. Αν την έφτιαξε. Μίλες μπουρδες, δεν τη βλέπεις την παρτίδα. Αν την έφτιαξε την άμυνα. Τι δεν ήταν καλή. Ζώνη δεν παίζεται εκεί. Μισό λεπτό. Το κατάλαβες. Η Μπαρτσελόνα. Ναι, η Μπαρτσελόνα. Επειδή την παρακολουθούμε καθημερινά, όχι κάμια φορά το χρόνο. Λοιπόν, στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι κακή. Είναι το λιγότερο κακή. Τώρα... Αυτό οφείλεται ή στην ίδια ή στο ότι ήταν πολύ καλή και η Real Madrid και η Ατλέτικο. Και τα δύο τα δέχομαι. Πάντως στα δικά μου τα μάτια είναι κακή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξοργήρισε μαζί μου για αυτό που λέω για τον Τόρες και το άλλο το περνάς live. Το ότι δεν αποβλήθηκε ο Σοάρες. Ρε φίλε, ρίχνει μία κλωσιά. Ρίχνει δεύτερη κλωσιά στην ίδια φάση. Άντε μία σου φύγε. Δύο κλωσιές, ρε φίλε. Δηλαδή, κοντά στο δευτερόλεπτο, δεν μπορεί. Άντε, ο διαιτητής έχει γυρισμένη πλάτη, δηλαδή παρακολουθεί την μπάλα. Έχει το μάτι του στην μπάλα. Το βλέπω, δεν το χρεώνω. Έχει επόπτη, ο οποίος είναι από εκείνη τη μεριά που έχει οπτικό πεδίο. Έχει διαιτητή πίσω από την αιστεία, ο οποίος έχει οπτικό πεδίο. Τι φανέλα έχει η Μπαρτσελόνα. Δεν γουστάρω να ευνοείται σε αυτό το επίπεδο καμία ευνοή. Τι φανέλα διαφημίζει η Μπαρτσελόνα. Κατάρ. Κατάρ, UNICEF τι. Όχι, τη UNICEF τη βάζει η ίδια. Και την πληρώνει κιόλα κάτι ένα μικρό. Ποιο έχει τη UNICEF. Και ο Ολυμπιακός την έχει. Μπράβο. Η UNICEF είναι δύναμη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω, ρε φίλε, μισό λεπτό. Περίμενε, ρε. Δεν θέλω να επηρεάζω αυτό το ποδόσφαιρο. Όταν τα εγώ θέλω, με, μπορώ είμαι να ψηλιασμένο. Μπορώ από τα θέλω μου. Ρε κόκκινε. Μπορώ να λέω τα θέλω μου. Ρε κόκκινε. Δεν θέλω να επηρεάζω. Δεν μπορεί να αλλάξει τον κανονισμό. Είναι κόκκινη του Σουάρες. Είναι κίτρινη στον Μπούσκετς. Μπορεί στα δικά μου τα μάτια να υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, ρε κόκκινε. Λέω στον χώρο του Μπούσκετς. Απαγορεύεται εσύ να αλλάξει τον κανονισμό. Δεν αλλάζω. Και όταν η πρώτη κάρτα την τρώει. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητα ντε και καλά βίαιο μαρκάρισμα. Είναι το εσκεμμένο μαρκάρισμα. Όταν εγώ δηλαδή έχεις εσύ την μπάλα. Αν με τραβήξεις. Και σε τραβήξω ή σε κάνω ένα προκειμένου απλό φάουλ. Είναι το παιχνίδι. Κίτρινη κάρτα. Δεν όταν το. Πηγαίνω να διεκδικήσω την μπάλα, ακόμα και δυνατόν το μαρκάρισμα, επειδή είναι διεκδικήσιμο, ναι. Δεν είναι κίτρινη. Ωραία, κάρτα. Θέλω να θέλω μέσα εντάξει, από δηλαδή, αν εσύ έχεις την μπάλα. Επειδή τώρα μιλάω σοβαρά και περίμενε λίγο. Θέλω να απαντήσεις ειλικρινά. Αν έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Και έρθω εγώ με δύναμη και σουτάρω την μπάλα. Τη σουτάρω την μπάλα με τον κουτουπιέ μου, με δύναμη. Ναι. Την μπάλα. Την μπάλα, δεν εφάλω. Την μπάλα. Και σου σπάσω τα πόδια και σε σηκώσω απάνω, παίζεται λέω σωστό διαιτητή. Ναι. Ο βλάκα θα δώσει φάουλ. Και κάρτα θα δώσει. Γιατί χτύπησε ο άλλο. Ναι, γιατί είναι βλάκα διαιτητή. Ναι. Όταν πα με την τάπα. Αυτό μπορεί να του φύγει όμω, ε. Τι να του φύγει. Αυτό εδώ που είπε. Τι να του φύγει. Το πάει ταυτόχρονα στην μπάλα. Πολλέ φορέ το βλέπει και στον εαυτό σου και σε μένα. Το βλέπω και στην τηλεόραση που παρακολουθούμε ένα παιχνίδι. Το βλέπουμε σε ριπλέ και βλέπουμε ότι βρήκε πρώτα μπάλα και μετά. Κόκκινε μου, αυτό πληρώνει για να το δει. Συμφωνώ. Να μου το δείξει το replay. Άρα καταλήγουμε. Ο Τόρες πούλησε την ομάδα του. Αυτό είναι το μετά. Σε αυτό συμφωνώ. Πούλησε αυτό την ομάδα του. Πούλησε τον προπονητή του. Πούλησε τους συμπαίκτες του. Πούλησε τον Γκάμπι και τον Κόκε που κάνανε στο χώρο του Άτσονα. Επικό παιχνίδι. Αμυντικά ο ένας. Επική. Και αμυντικά και επιθετικά ο άλλος τους πουλήσανε. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Και δώσανε ευκαιρία πίσω από τον Ινιέστα που είναι γέρος αλλά ακόμα τραβάει. Κανένα χρόνο ακόμα. Είναι προς το τέλος του. Αλλά δύο θα αυτό το Ράκιτς και το Μπούσκετς τους έδωσε την ευκαιρία να πάνε στον τελικό. Λοιπόν. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Τους πρόξανε να πάνε στον τελικό γιατί πραγματικά. Είναι βλάκας ο Τόρες, αλλά δεν αποβάλλει όπως λες πολύ σωστά τον Σουάρες. Ένα-ένα. Και δεν δίνει κάρτα στον Μπούσκετς. Εκεί παίζει τη UNICEF. Και μπάτσο έχει του Σουάρες. Ναι. Ναι. Περίμενε. Ναι. Τώρα μου αρέσει. Τώρα μιλάς ωραία. Αλλά ρε φίλε, όταν έχω εγώ 11 παίκτες στην άμυνα, οι άλλοι έρχονται από πίσω. Και πάω εγώ και τρώω κόκκινη κάρτα στο 37, πότε ήτανε. Είσαι ανόητος. Είμαι βλάκας. Ναι, δεν το συζητάω. Και ενώ βλέπω. Ότι τα center back του γιατί είναι να αραιά, δώσω δικαίωμα. Το δεύτε, το... Αφού το ξέρω. Γιατί να δώσω. Εδώ συμφωνούμε. Αυτό λέμε. Να σου πω κάτι. Γιατί χάνουμε την ουσία. Το θέμα είναι γιατί ρε, τώρα δίνει δικαίωμα. Αυτό εγώ σου είτε έχω δίκιο εγώ είτε έχει δίκιο εσύ. Δεν το πρόβλημα εκεί. Γιατί δίνει δικαίωμα. Ισχυρό. Όχι. Γιατί να πάρει να δώσει δικαίωμα. Και να σου πω και κάτι. Είσαι ο παίκτη ο οποίο σκόραρε. Έχει να βάλει γκολ στην Ευρώπη ένα σκασμό χρόνια. Και σκοράρεις την ομάδα την οποία όποτε βλέπεις απέναντί σου την πετυχαίνεις γκολ. Γιατί ρε μάγκα πας δυνατά. Άστο αντίθετο. Πας δυνατά σε μια φάση στη μεσαία γραμμή. Πας με την τάπα ρε βλάκα. Άστο. Κάνεις, ναι. Γιατί δίνεις δικαίωμα. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι αντιαθλητικό. Ότι δεν υπάρχει. Και όχι για να περάσει το δικό μου. Γιατί να δώσεις δικαίωμα στο διαιτητή. Γιατί. Εδώ είμαστε φίλοι. Γιατί να δω. Εκεί θυμώνω με το. Αλλά σου λέω πρώτιστα δεν θέλω το κοράκι σε αυτό το επίπεδο αγώνων. Που για μένα είναι μια σκακέρα. Και θέλω να δω πώς θα λύσει ο ένας
Γιατί έχουμε να κάνουμε μια μηχανή η οποία μοιάζει ασταμάτητη και λέγεται Μπαρσελόνα και μπορούμε να την κουστάρουμε όλοι, αλλά όταν βλέπουμε κάτι να προτάσει τα στήθη του και να την σταματάει, θέλουμε ρε φίλε να βλέπουμε την ανατροπή, να βλέπουμε το απρόσμενο. Ήθελα, αυτό το οποίο μας κάνει. Δεν ξέρω, κόκκινε, έκανε, χαλάστηκα μετά. Και είχα και τον Τεριακή εδώ να μην είναι Μπαρσελόνα, επεξάσω τι έκανε. Να φωνάζει, μη σπα τα νεύρα να πούμε. Τι να κάνω. Λέω είναι βλάκα, τελείωσε. Είναι βλάκα. Τελείωσε. Ο διαιτητής πονηρός του δώσε στο δικαίωμα. Μπαρσελόνα θα παίξει. Θέλουν εμπορικό τελικό την Μπαρσελόνα με την Μπάγερ. Τελείωσε. Μπάγερ Μπαρσελόνα θα δούμε. Πιθανολογώ εγώ. Πιθανολογώ. Τι να κάνουμε. Ξεχνά την μεγάλη ομάδα που παίζει σήμερα. Ποια είναι η ομάδα που παίζει. Η Παρή. Μεγάλη ομάδα η Παρή. Σε στη δυσκολία θα βρει με την Σίτι. Εσύ λες ότι όλοι το παίζουν άσο 3-0, 2-0. Εγώ βλέπω ότι. Ήμουν σωστό στο προγνωστικό μου και στο ένα και στο άλλο παιχνίδι. Άσχετο. Είπα ότι 60-40 είναι να περάσει η Μπαρσελόνα. Λέω έχει τις λιγότερες πιθανότητες από. Τελείωσε, πέρασε. Πάει. Όχι, άλλο. Το είδες μπροστά στο γήπεδο αυτό, ότι είναι 60-40. 70-30. Εγώ συμφωνώ μαζί σου για την Μπαρσελόνα. Όχι, τα δεν δίνω δικαίωμα. Ναι, εντάξει. Ήταν όπως τα. Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι αυτό, μην τρελαίνεστε. Μπαρσελόνα. Και τα εύκολα είναι σήμερα. Και η Ρεάλ. Και η Παρή. Και αυτό γιατί έκανε το λάθος η City και ανακοίνωσε προπονητή πολύ γρήγορα και από ό,τι φαίνεται, και επειδή είναι και στα τελευταία του δουρέ, πετάνε χαρταετό. Πες το κόσμο τι πίνεις για να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, καθημερινά, καλό Εβιτάλ. Κάνουμε πολλή δουλειά και εγώ και ο Κόκκινος. Αθλητισμό, τρέχουμε από εδώ, από εκεί, δημιουργούμε καινούργιες συμφωνίες. Μας κρατάει εμένα τουλάχιστον το καλό Εβιτάλ. Εγώ το τρώω με το πίτουρο βρώμης, το πίνω. Δηλαδή το πίτουρο βρώμης είναι αυτό που καθαρίζει το έντερο. Πίνω μια κουταλιά καλό Εβιτάλ κάθε μέρα το πρωί για να τη βγάλω καθαρή, να βγάλω μέχρι το τέλος της μέρας 2 η ώρα ενέργεια. Εντάξει, έχω ένα πολύ καλύτερο έντερο. Έχω πολύ καλύτερη χοληστερίνη, το ζάχαρό μου 0,85, 2,197, 196 τελευταία αυτά χοληστερίνη, λίγο κάτω από το όριο. Έχω 12 πίεση με 8, έχω δημιουργήσει ας πούμε, αλλά αυτό το οποίο για το περισσότερο λόγο που παίρνω το καλό Εβιτάλ, πρώτον είναι η διάθεση, η ευεξία και το καλό το έντερο. 23-12-200-500, επαναλαμβάνω 23-12-200-500, παίρνετε τώρα τηλέφωνο και το παίρνετε αντί για 55 ευρώ 34 ευρώ και 90 λεπτά. Καλό Εβιτάλ. Τηλέφωνο Ραπτόπουλος Κόκκινος, Κόκκινος Ραπτόπουλος, ακούσαμε τώρα. Πάρτε και δεν θα χάσετε. Μία κουταλιά τη σούπα το πρωί. Αφοδεύεις, έντερο φοβερό, σπαστικές κολίτιδες τέλος και όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν από άγχος, περισσότερες αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές, σε βοηθάει πάρα πολύ. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαι στους 95,5 των FM Αθλητικό Μετρόπολης, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης, 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Για εσάς οι οποίοι έχετε μείνει έξω από το σπίτι, για εσάς οι οποίοι έχετε χάσει τα κλειδιά του αυτοκίνητου, έχουν φθορά τα κλειδιά του αυτοκίνητου, είναι mobilizer, έχουν θέματα. Τα χρηματοκιβώτια σας, ό,τι άλλο και αν υπάρχει, μία είναι η λύση, να απομνημονεύσετε είτε στο μυαλό σας, είτε να κρατήσετε, να το περάσετε στο κινητό σας, είτε να το σημειώσετε στο τευτέρι σας, σε αυτό το οποίο έχετε στο τηλεφωνικό κατάλογο που κρατάτε τα τηλέφωνα, 85-27-27. Όταν λέμε κλειδαράς υπάρχει μόνο αυτό, 85-27-27, ο Στέργιος Περκανίτσας είναι εκεί, να σας ανοίξει την πόρτα σε χρόνο που δεν προλαβαίνει κανείς άλλος, τόσο γρήγορα δηλαδή, και φυσικά στις καλύτερες μέσα της αγοράς υπάρχει και χωροστάθμευσης στη Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 23-12-200-500, το καλό Εβιτάλ. Σας λέω την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ λόγω ότι είμαι αγχώδης τύπος, πολύ αγχώδης, τελειομανής και θέλω τα πράγματα να γίνονται και γρήγορα, δηλαδή δεν έχω και υπομονή, μου έγιναν κολίτιδες αυτά με το έντερο. Σώθηκα με το έντερο, με το καλό Εβιτάλ. 23-12-200-500. Δηλαδή, πραγματικά τραβάω και ένα πίτουρο βρώμης δίπλα, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα νόστιμο με το πίτουρο βρώμης, το κάνω έτσι για να καθαρίζει. Και έχω κάθε πρωί την τουαλέτα μου τακτοποιημένη. Πάμε γρηγορά, να λέει. Λοιπόν, για τα σημερινά παιχνίδια. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα επίπεδο το οποίο γίνονται τα πάντα. Εντάξει, ένα επίπεδο ομάδων, αγώνων και
και φυσικά αναμετρήσω. Την έχει τη ΣΥΤ για τελειωμένη? Όχι. Απλά έχει, λείπουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι για μένα είναι κλειδιά. Ο Τουρέ παίζει. Παίζει, λείπει ο Κομπανί. Ναι. Ο οποίος για μένα είναι στυλοβάτης της άμυνας. Ναι. Ποιο θα βάλει εκεί, φυσικά. Θα δούμε τι θα δεν ξέρουμε. Το θέμα ποιο είναι. Τον αυτό ποιο θα τον πιάσει. Ο Πελεγκρίνο. Τα μπιλάκια και αέρα. Ο Πελεγκρίνο. Ο Πελεγκρίνο. Ξέρει ότι τελειώνει. Φυσικά και θέλει να φύγει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει με κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Προκειμένου να πάει κάπου. Δεν φεύγει από τυχόν. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Απλά υποψιάζομαι. Βαριά ομάδα έχει όμως. Δηλαδή βαριά κορμιά έχει. Δεν μπορεί να το πει στην Ευαγγελία. Κοίταξε, όταν έχει ένα παίκτη σαν τον Σίλβα, σαν τον Αγκουέρο, κάποιοι οι οποίοι είναι αέρινοι, όταν έχει ένα εξαροχτάρι σαν τον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος πραγματικά έχει πλαστικότητα στο κορμί του. Εντάξει, ανάλογα τη μυϊκή του. Ανάλογα με τη σωματοδομή του. Σωματοδομή του, ρε, του, ναι. Δεν μπορεί να πατάσει ότι θα έχει ένα τέτοιο εξαροχτάρι και να θα έχει τέτοια πλαστικότητα κινήσει και αμυντικά. Και δεν το σύνταμα. Εντάξει. Πέρασε και από Μπαρτσελόνα και από 1002. Δηλαδή συνδυάζει. Αν και είναι στα τελειώματά του. Είναι 35, 35, 34, πόσο είναι. Λοιπόν, και άμα το δεις να εκτελεί πενάλτι, με συγκλονίζει. Αυτά τα δύο μάτς, αν τα παίξουμε άντερ, θα θεωρηθεί έκπληξη? Όχι. Παραλογία? Όχι. Όχι. Έκπληξη ήταν για μένα το άντερ της Μπάγκερ. Ναι, αυτό ήταν έκπληξη. Και ήταν δύο φορές. Και το over το άλλο και εκείνο ήταν έκπληξη. Όχι. Της Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό σου είπα. Πολύ προσεκτικά και πολύ διαβασμένα 2 με 3 γκολ. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εάν δεν έκανε την Λαμία ο Τόρες. Ή αν δεν έβγαζε και... την κάρτα. Ναι, όχι, αν δεν την έβγαζε. Και ναι. Πήγαινε με 0-1 στο ημίχρονο. Δεν ξέρω. Ή 1-1 ή 0-2 το βλέπω. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα πήγαινε στο over. Ή 1-1 ή. Όχι. Ή 1-1 ή 0-2. Φουλάριζε πάλι η Μπαρσελόνα. Ναι. Θα έκανε φουλάριζε. Απλά σου λέω. Ναι. Η Μπαρσελόνα έχει κάτι το οποίο δεν δέχομαι από τον πλέον. Δηλαδή ο Μουρίνιο να μου βγει τώρα, θα πω συμπάθαμε. Πες με ό,τι θέλεις. Εγώ έχω τη δική μου γνώμη. Λέω ότι. Δεν μπορείς να μου το βγάλεις στο μυαλό. Δεν παίρνει όρκο κανείς αν είναι απαραίτητο πολύ καλό παίξιμο των αντιπάλων ή πολύ κακή Μπαρτσελόνα κατά δεδομένα. Έτσι όπως παίζει η Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ότι θέλει. Κόλο δίνει να πάει και στην overlap. Δηλαδή κόλο δίνει ναι. να πάει και στην overlap. Στη θέση του Ινιέστα θα πένταγες έναν από τους τρεις. Δηλαδή σαν. Δεν καλά η τριάδα. Περίμενε. Όχι, η ίδια τριάδα. Ναι. Έξω Ινιέστα. Ναι. Έξω Ινιέστα. Και να βάλεις ποιον. Και να πάρεις ένα center for πιο βαρύ στο στυλ του Ιμπραήμοβιτς. Το δοκίμασε και με, ο Ετώ ήταν πιο πλαστικός, πιο. Όχι με τον Ράκητς της Χάφ όμως. Ο Ράκητς έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Ράκητς πεσμένος είναι. Χτες έκανε. Ο Ινιέστα φαινόταν πεσμένος. Ο Ινιέστα είχε πολλές κακές πάσες. Αλλά την ανέβαζε την Μπαρτσελόνα ψηλά. Καλά. Κοίταξε, επίσης ο Ινιέστα δεν χώνεται πλέον στα 30. Πόσα είναι, 30. Ξέρεις για 33. Ναι. Ξέρεις για τους φάνηκε πολλές κακές. Δηλαδή δεν χώνεται σαν τέταρτος πολύ. Καταλάβες. Τώρα σωστά. Ξέρεις γιατί σου φαίνεται κακός. Ο Ινιέστα και ο Ράγκη. Κάνει τόσες πολλές πάσεις η Μπαρτσελόνα. Όπου όταν θα κάνει από τις 600-700 ένα παιχνίδι, 800 έχει φτάσει σε ασύλληπτα νούμερα. Όταν θα κάνει και 10, επειδή έχει μάθει να κάνει 1-2 λάθος, γιατί περισσότερες είναι σε πολύ κοντινό, σε κοντινή απόσταση, σου φαίνεται υπερβολικό και θα γίνει κοντά. Η τριάδα αυτή, Μπορσουάρες, Μέση και ο. Νεϊμάρ δεν χάνει. Πρόσεχε. Ο Νινιός δεν χάνει. Εάν ο τέταρτος δεν πατάει, είναι απ' έξω. Πατάει η ώρα και της. Όχι για. Πατάει. Πατάει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έχει βλέπεις ότι έχει και τον Ντάνι Άλβες, ο οποίος δηλαδή, εκεί που είναι δεξής μπακ θα βρεθεί εξτρέμ και. Η Μπαρτσελόνα θέλει ή να διατηρήσει την τριάδα με άλλα χαφ, έξω Ινιέστα, έτσι. Δηλαδή. Ξέρεις ποιος ήταν αδιάβαστο χθες? Ποιος? Και εκεί ήθελα να μου το επισημάνει. Ποιος ήταν αδιάβαστο? Ο Μασεράνο, φίλε. Ναι. Ο Μασεράνο ήταν αδιάβαστο. Το λόγο πες τους. Στην κάθε τι πάσα. Ναι. Τα στόπερ άντε. Κάναν λάθος. Ναι. Εσύ ρε Μασεράνο που είσαι ο αλήτης, ο μοναδικός, το λέω ωραία, ο μοναδικός βρωμιάρης της Μπαρτσελόνα για τη βρω. Είναι δυνατόν να σου φύγει η Αλεπού? Έπρεπε να τον έχεις ξυλώσει, να του δώσεις τα πόδια στο χέρι. Είναι δυνατόν? Είσαι αμυντικό χαφ, σωστά. Είσαι κατά συνθήκη τροτοστόπερ. Ο Μασεράνο, όταν γίνεται κάθε την παλιά στον άξονα, είναι δυνατόν να μην φέρει ευθύνη ένας παίκτης της οντότητας και του βεληνικού του Μασεράνο? Πόσες φορές τον έχεις δει να καθαρίζει? Περιμένω από τον Μπουσκέτ και τον Πικέ. Οκ, okay, εντάξει. Τους έφυγε. Εσύ ρε Μασεράνο που είσαι? Κάτσε ρε κόκκινο. Γιατί είναι. Ο Μασεράνο δεν έπαιζε με τον άλλο. Ποιοι παίζανε στο πέρα?
Ο Μπουσκέτς είναι ο Μασεράνο με τον Πικέ. Ναι. Ο στόπερ είναι κόκκινο. Ο Μασεράνο με τον Πικέ. Ο Μασεράνο. Από τον Πικέ. Δεν κατάλαβα. Από τον Πικέ. Λάθος η έκφραση. Από τον Πικέ δεν έχω την απέτηση γιατί φεύγει μπροστά. Από τον Μασεράνο έχω απέτηση να μην του γίνει λάθος. Εκεί που έγινε παλιά. Στον Πικέ, ρε. Στόπερ είναι αυτή, ρε κόκκινο. Και οι δύο στόπερ. Μπερδεύεσαι, ρε κόκκινο. Δεν μπερδεύτηκα, όχι, όχι, δεν κατα... Η έκφραση είναι θέμα, ρε κόκκινο. Δεν είναι το... το θέμα δεν είναι. Το θέμα περνάει ο κόκκινο την πάσα. Ωραία, θα ναι. φύγει. Ωραία. Το θέμα με την άμυνα της Μπαρσελόνα είναι ότι παίζει τη ζώνη, mm-hmm. χώνεται ο άλλος ανάμεσα. Όταν λοιπόν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο οργανωμένης άμυνας, γιατί σε οργανωμένη άμυνα το έφαγε. Βεβαίως. Ωραία. Εμένα, δεν το έφαγε σε κοντρά επίθεση. Εμένα η άποψή μου είναι. Με τρεις μπαλιές αυτό. Ότι δεν παίζω ζώνη, θα πάω ο ένας χαμηλά, ρε παιδί μου, θα πει ο Ερίκε, χαμηλά όταν είναι η μπάλα. Εσύ θα πας. Διάλεξε ποιον θες. Μακεράνο. Μα δεν μπορεί να πάει ο Πικέ, ρε φίλε, δύο μέτρα παλικάρι. Ωραία. Θα πάει, πάει Μασεράνο. Χαμηλά. Θα πάει κοντά. Ναι. Και ο Πικέ θα κάνει βάθος. Αυτή είναι η βιόλα. Επίσης, δεν συμφωνώ με την άμυνα ζώνης που κάνουν στα στιγμένα. Ο Μπουσκέτς δεν βοήθησε στη συγκεκριμένη φάση. Σου λέω ένα. Ο Μπουσκέτς είναι ένα είναι ότι δεν βοηθάει στο βάθος αυτό που λες. Ο Μπουσκέτς και είναι κακός. Αλλά δεν επιτρέπεται. Ο Μπουσκέτς δεν μπορεί να κάνει βάθος, κόκκινε. Βάθος θα κάνει ο στόπερ. Ο ένας θα τον πιάσει τον. Μισό λεπτό. Μύρε, κόκκινε, κάνω το πελάκι. Μισό λεπτό. Άστο να πάει στο γιο. Η απέτηση μου είναι από το Μασεράνο ναι. για την οντότητά του και το επίπεδό του. Ναι. Τέτοια κόλλα απαγορεύονται. Μα δεν φταίει ο Μασεράνο. Είναι θέμα του προπονητή, σου λέω. Άμα παίζουν ζώνη αυτοί ναι. και δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στον παίκτη όταν φτάσει μπάλα εκεί πέρα. Δηλαδή όταν. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι επικίνδυνο. Ωραία. Άμα τον έχω ζώνη. Οι βοήθειε θα έρθουν να τον Μπουσκέτς μετά. Πώς? Οι βοήθειε έπρεπε να έρθουν να τον Μπουσκέτς. Όπου δεν ήρθε. Φρε, ποιε βοήθειε. Σου λέω είναι ο Σέντερ. Η βοήθεια σου λέω που έπρεπε να έρθει έπρεπε να είναι τον Μπουσκέτς. Ρε, η ζώνη δεν παίζεται. Η Μπαρσελόνα με τη ζώνη έχει πρόβλημα αμυντικό. Το κατάλαβε. Όταν γίνεται. Μην το πιάνει σε ανάλυση. Τώρα μπέρδεψε στο όταν αμυντικό, γίνεται. Άστο να πούμε, συγγνώμη. Άστο να πάει στην Ελλάδα. Τι ευγενικό άνθρωπο. Μην το πιάνει τώρα το θέμα. Μπέρδεψε. Μην με μπερδεύει και εμένα. Μην με κάνει. Τώρα... Τελείωσε γενικός. Τώρα. Πάρε τα άλλα θέματα. 0-2 η Ρεάλ και 2-1 η Παρί 50 φράγκα δίνει. Το Ηρακλής Ολυμπιακός πώς το βλέπετε. Ένα διάφορο παιχνίδι βλέπουμε, ρε φίλε. Μια αγκαρία βλέπουμε. Γκολ το βλέπουμε. Εδώ τώρα, μισό λεπτό, να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό τη σύνθεση. Λοιπόν. Καπίνο, αναπληρωματικό. Σαλίνο, δεξί μπακ, αναπληρωματικό. Σιώβα, Μποτία, βασική. Μαζουακού, βασικό. Μιλιβόγευε, Κασάμι, βασική. Φορτούνη, βασικό. Βασικό, Ντουρμά. Βασικό, ο Ερνάνη. Υποτίθεται. Ο Ερνάνη δεν παίζει, από ό,τι έμαθα. Ο Ερνάνη, ναι, και ο Πουλίδο, σέντερφορ. Εντάξει, δεν είναι να πει ότι κατεβαίνει με του αναπληρωματικού. Δεν βάζει τον Ιντέγε. Τον έχει στον πάγκο. Έχει τον Ρομπέρτο στον πάγκο. Ο Στόπερ είναι αυτή που είναι εντάξει, μέτρη είναι. Δεν βάζει δεξί μπακ τον. Πώς το λένε, τον Αλεμπανταλουί θα βάζει το Σαλίνο και εντάξει. Δηλαδή η άλλη της πλάκας είναι. Όχι ρε φίλε, κανονική ομάδα κατεβάζει. Ο άλλος κατεβάζει Περνή. Περνής. Ναι, Κυριακίδη αριστερό μπακ. Καρασαλίδης για δεν έχει αραματά. Μπουκουβάλα. Βάζει το Στάμου στα χαφ με τον Ιτζόγλου. Mm-hmm. Ρωμάνο δεκάρι Βέλιος Μοντέρο και Πασάς. Δεν κερδίζει αυτός ο Ηρακλής τον Ολυμπιακό. Αυτό τον Ολυμπιακό. Δηλαδή Κυριακίδης πάει από αμυντικό χαφ αριστερό μπακ. Ζιαμπάρης με Καρασαλίδη στόπερ. Λείπει ο, πώς το λένε, ο Ιταλός, πώς το λένε το σέντερ μπακ σας. Δεν είναι Ιταλός, Αργεντινός, ο Μπαρτολίνη. Λείπει ο Μπαρτολίνη, κακό αυτό. Ο Κουβάλας ηρεμή δύναμη. Στάμου τώρα αμυντικό χαφ. Στάμου αμυντικό χαφ. Τι Στάμου, αυτός είναι άμπαλος, να παίξει αμυντικό χαφ. Με το Φορτούνι, να πιάσει το Φορτούνι. Ο Στάμου είναι. Είναι χρόνο, Ρωμάνο 36 χρονών. Ο Στάμου είναι επιρρεπής στο λάθος. Ναι, ναι. Πασάς δεν είναι εξτρέμ, το βάζει εξτρέμ. Και ο Μοντέρο δεν βρώμησε, δεν έκανε, δεν έρανε, λίγα πράγματα. Ενώ μπήκε εντάξει, δυνατά και έδειξε ότι κάτι τώρα. Θα δείξει. Τι να δω τώρα αυτό τον Ηρακλή και με τον Ολυμπιακό να είναι αδιάφορο. Δεν βλέπετε, θα το δω ρε φίλε, αλλά θα πάω σε ένα μαγαζί με τον Τερεπέογλου εκεί που θέλω να κάνει μια διαφήμιση ένα φίλο. Ειδικά. Ναι, τα ξέρεις όλα, βλέπω. Με παρακολουθείς με το τηλεσκόπιο, με το τηλεσκόπιο. Με πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο γιατί ναι. δεν σηκώνω στο τηλέφωνο. Και αφού γυμναζόμουν, τι να σηκώσω τηλέφωνο. Το πρωί τι ώρα γυμναζόσουν, αρέσει. Το πρωί ξυπνάω η ώρα 11 κόκκινη. 11 ξυπνάω. Αυτό για νωρίς το λες. Αφού κοιμάσαι 4. 3:30 ξυπνάω 11. Εντάξει. Να μην ξυπνήσει, να ξυπνήσει από τα χαράματα. Σου είπα εγώ να ξυπνήσει από τα χαράματα. Πάσε να λίγο σάλια στο μαξιλάρι να πέσουν λίγο, να βρωμίσει λίγο το μαξιλάρι. Να κλείσει ένα 7 ώρα. Γιατί... Να θρέψει, μαγουλήθρα με, να θρέψει λίγο το μαγουλάκι σου. Γιατί προσέξει και την εμφάνιση. Από τις 12 και μετά φουλάρω εγώ μέχρι τις 2. Είπα όχι.
Δεν ξεκουράζομαι, δεν κάνω. Σε κατηγόρησε. Εσύ τρελαίνεις. Το πρωί ξεκινάω αργά τη μέρα μου, δηλαδή βαρύς. Μετά φορμάρω. Πρέπει ο άνθρωπος να ξεκουράζεται, αν είναι δυνατόν, ένα οκτάωρο. Να μην διαβάσω δύο Μικι Μάους, ένα αυτό, ξέρω εγώ. Είναι και η πνευματική σου διάβγεια, η οποία πρέπει να είναι και επιμόρφωση. Φυσικά τότε. Αυτό το Μικι Μάους δεν τον χωνεύω καθόλου. Ενώ συμπαθώ τον Ντόναλτ. Ενώ συμπαθώ τον Ντόναλτ, τον Σκρούτζ και τα λοιπά. Έχει πολλά πράγματα σήμερα. Ναι. Αυτό το Μίκι Μάους δεν το συμπαθώ καθόλου. Το Σκρούτζ το γουστάρει. Το Σκρούτζ το γουστάρω, είναι φυσιογνωμία. Ο Μίκι Μάους είναι ρουφιάνος της αστυνομίας. Εγώ τον Καστόνε δεν μπορούσα ποτέ. Ο Μίκι Μάους είναι ρουφιάνος της αστυνομίας είναι. Του όχα άρα ρουφιάνος. Τι καραγκιόζεις. Τι καραγκιόζεις, είναι αντιπαθέστατο. Ρίση, έχω ακούσει μέχρι και σεξουαλικά υπονοούμενα για τα Μίκι Μάους. Δεν έχει. Δεν έχει. Άκου να δεις. Τα πάντα είναι πώς θέλεις να τα δεις. Τι πώς θέλεις να τα δεις. Πώς θέλεις να τα δεις. Κανείς δεν έχει παιδιά, όλα για ανήψια είναι. Δηλαδή, ο Ντόναλτ έχει τα ανιψάκια. Λοιπόν, η Μίνι έχει τα ανιψάκια. Για να τελειώνουμε. Παιδιά δεν έχει. Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Επειδή πλάκα μπορούμε να κάνουμε. Ο Ποπάι είναι μπάσταρδος ο Ρεμιθούλης. Επειδή εκνευρίζομαι. Όταν τα ακούω αυτά εκνευρίζομαι. Τι εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι. Δηλαδή, συγγνώμη. Βλέπεις τώρα έχει κάποιος αγκαλιά ένα μωρό. Ποιος. Έχει η αδερφή σου, η αδερφή μου έχουν αγκαλιά το μωρό τους. Ναι. Και το φιλάμε εγώ ή εσύ το πισινό. Ναι. Λέει... Πόσο χρόνο είναι το μωρό. Μηνών. Ναι. Μηνών, ενός έτους. Φυσιολογικό. Λέει άλλο, α, το παιδεράστη. Ναι. Λέει άλλο μια τέτοια μπούρδα. Ναι. Σε γυρνάει το μυαλό ή όχι. Εάν πάει 14 το μωρό, τότε μπορεί να σε πει. 12-13. Λέει... Ναι. Άκρο... Τώρα, έχει... Μηνών, άμα είναι, ναι. Έχει διεστραμμένα μυαλά που δεν πάει το νου σου. Το νου σου. Δεν μπορεί να φανταστεί, γίνεται. Μίλα με τους φίλους σου ασφαλίτες και ρώτα. Θα τρελαθείς. Φίλους μου ασφαλίτες. Οι διαστραμμένοι. Αυτοί δεν μπορούν να μπουν στο κύφτο τη αυτή. Ρε, τι, άλλο αυτό. Τι είναι ανίκανοι. Άλλο. Ρώτα λίγο τι συμβαίνει. Ναι. Άλλο τι κάνουν. Ναι. Τι είναι ικανοί και ρώτα τι συμβαίνει. Δηλαδή. Μόλις γίνεται ντροπότα μολυστία. Μην τα ισοπεδώνουμε. Το δέχομαι σαν χιούμορ. Ότι έχει. Οκ, εντάξει. Ποιο είναι χιούμορ. Αυτό που λες για τα Μίκι Μάους. Το δέχομαι σαν αστείο. Δηλαδή η γιαγιά Ντακ. Που έχει και θρέφει εκείνον τον Πασχάλη, που είναι νεότερός της. Δηλαδή δεν την έχει η φιλινάδα. Είναι τεκνατζού. Τι είναι. Γελάει. Το άλογο. Ο Ποπάι δεν είναι βλάκας που μεγαλώνει τη σόλυβη το παιδί. Αχ, δηλαδή όποιος μεγαλώσει άλλο παιδί. Δηλαδή κάποιος ο οποίος παντρεύεται. Ναι. Μια κοπέλα η οποία έχει παντρευτεί, έχει χάσει τον άντρα της ή είναι διαζευμένη. Διαζευμένη θα είναι. Ή έχει πεθάνει ή είναι διαζευμένη. Μία στις 10.000 θα πεθάνει άντρα σε αυτή την ηλικία. Ρε φίλε. Ναι. Σου λέω, έχει πεθάνει. Παντρεύεται λοιπόν μία. Συγγνώμη. Αυτό δηλαδή. Τι, δεν είναι παιδί του αυτό που μεγαλώνει. Πώς είναι παιδί του. Από αυτού τα αυτά βγήκε. Πώς είναι παιδί του. Πώς το βλέπεις εσύ παιδί του, δηλαδή. Δεν ξέρεις πότε πώς θα φέρνει η ζωή. Μην λες μεγάλες κουβέντες. Ρε κόκκινε, ναι, τα ζωή μπορεί να τα φέρνει. Δεν θα παιδί σου. Δεν θα είναι παιδί σου. Παιδί σου είναι. Πώς είναι παιδί. Όλα τα παιδιά του κόσμου παιδιά σου είναι. Και τα μαυράκια. Και τα μαυράκια. Και τα πρασινάκια και τα κυτρινάκια. Και τα ινδιάκια. Δικά σου. Όλα τα παιδιά του κόσμου παιδιά μας. Παιδιά μας. Τα παιδιά είναι παιδιά, ρε Σικώστα. Τα παιδιά είναι παιδιά. 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 Λοιπόν. Δηλαδή παντρεύεται ένας, χωρίζει, κάνει δύο παιδιά. Δηλαδή αυτός παντρεύεται μια γυναίκα η οποία έχει παιδί, είναι λάθος. Τι είπα εγώ ότι είναι λάθος. Δεν είναι παιδί του λέω. Είναι βλάκας. Μεγαλώνει δηλαδή ένα άλλο. Βλάκας δεν είναι. Ξυπνιά είναι η άλλη. Που χωρίζει. Αυτός τι είναι. Που ταΐζει τη σανλή στο παιδί. Ναι. Δεν είναι τόσο ξύπνιος όσο αυτή. Μάλλον κάτι κάνει λάθος ή κάτι το βλέπεις περίεργα. Κάτσε ρε κόκκινε, δηλαδή πώς τη βλέπουμε την κοινωνία. Παντρεύεσαι εσύ, εγώ ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος. Ωραία. Χωρίζει. Δεν κάνει παιδί. Έτσι. Ή δεν κάνει παιδί. Είναι ανήπαντρος. Και βλύσκει, είναι 43 χρονών και πέθανε η μάνα τον μπαμπάς του και λέει τι να κάνω τώρα, έχω μια δουλειά, παντρευτώ. Ωραία, έχει δουλειά. Α, έτσι και αυτό το και λόγο παίρνει. Παντρεύω. Δεν έχω τι να κάνω, α παντρευτώ. Τι ωραίο σκεπτικό τρελαίνω. 43 χρονών γιατί δεν παντρεύτηκε δηλαδή. Του ήρθε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρει πώ τα έφερε. Ναι, ρε φίλε, του ήρθε εκείνη την ώρα. Μπορεί να περνούσε καλά. Εντάξει, περνούσε καλά. Και παίρνει μια γυναίκα η οποία είναι, ας πούμε, παίρνει 300 ευρώ το μήνα, 400, ναι, 500. Ναι. Ωραία. Ο άντρας της δεν τη δίνει διατροφή γιατί είναι άνεργος, ο πρώην. Ναι. Και έχει δύο παιδιά. Ναι. Λοιπόν, αυτή γιατί να τον πάρει αυτό, γιατί είναι ωραίος με δύο παιδιά. Έχει κανένα γκαϊλέ, ανάγκη τον έχει. Παίρνει λοιπόν αυτή με τα δύο παιδιά, τη ταΐζει τα παιδιά αυτό και τα λοιπά. Και τι καλά παιδιά και τα λοιπά. Ποιο είναι ο έξυπνο και ποιο είναι ο βλάκα. Ποιο κερδίζει από αυτό. Γιατί υπάρχει. Άντε πάλι. Φυσικά, κοίταξε. Όταν θα τα βάλει όλα. Άμα μου τι. Μεγαλώνει όλο τα παιδιά. Έχει τρελαθεί. Στο θέμα οικογένεια. Ναι, τι. Όταν βάζει πάντα ότι υπάρχει το συμφέρον. Δεν υπάρχει. Και όχι το συνέστημα. Ποιο συνέστημα. Το αίσθημα. Τι αίσθημα και συνέστημα φίλε, έχω κοινέ. Εντάξει, τότε κακώ βλέπει μια γυναίκα και την ερωτεύεσαι. Θα πρέπει να ερωτεύεσαι τρία χρόνια πέντε σε ερωτεύεται. Άμα δεν την κοιλιά σου. Μετά υπάρχει αγάπη. Τη μούρη, τη δικιά μετά σου, υπάρχει αγάπη. Αγάπη. Μετά υπάρχει δεν αγάπη. Έχει έρωτα. Μετά έχει αυτό. Πώς θα γίνει. Μετά υπάρχει αγάπη. Άντε πάλι τα ίδια. Φυσικά ρε, και υπάρχει. Παντρεύεσαι μια γυναίκα. Δεν είναι όλα δούνε και λαβίνει σε λεφτά. Ρε, πώς δεν είναι, με την κόρη σου. Ναι. Σου λέω ένα παράδειγμα. Με την κόρη σου. Λοιπόν, έχεις μια υπέροχη σχέση. Ναι.
τις δίνεις, δηλαδή δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, ό,τι δηλαδή έχεις 100 ευρώ στο πατρόλαιο, θα τα πάρεις. Θα δώσεις και 100 για την κόσμο. Ναι. Κατανοητό. Μόνο και ρε φίλε, μόνο και μόνο για να σε ρίξει μια ματιά, να σου πει μπαμπακούλη μου, να σου φιλήσει τη φαλάκρα, να σε κάνει ένα γούτσου γούτσου, τελείωσε. Ρωτάω τώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν δεν κάνεις οικογένεια, μπορείς να το έχεις ποτέ? Όχι. Ωραία. Άρα γι' αυτό κάνεις οικογένεια. Ή γι' αυτό είσαι με έναν άνθρωπο. Πού θες να καταλήξεις, ρε κόκκι? Καταλήγω ότι όλα δεν είναι δούνε και λαβή. Πώς δεν είναι δούνε και λαβή? Ρε φίλε, εσύ δίνεις ό,τι λεφτά. Δηλαδή, αξίζει να φιλεί από την κόρη σου για 1000 ευρώ, 100 ευρώ ή 500 ευρώ? Όχι. Δεν κοστολογείται. Άμα παντρευόμουν. Δεν μια... κοστολογείται. Ναι, σάσε, ρε κόκκινε. Δεν κοστολογείται αυτό. Αν παντρευτείς μια που έχει παιδί με άλλον το ίδιο, είναι γούτσου γούτσου. Μπορεί να κάνει και με εσένα. Απασταρδευτεί η κατάσταση. Γιατί να απασταρδευτεί, δηλαδή? Υπάρχουν και αυτά. Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται, ρε κόκκινε. Αλλά σου λέω ότι εσύ που μεγαλώνεις τα παιδιά της Αλληνής, εσύ είσαι, ας πούμε, αυτός ο οποίος είναι. Περισσότερο δίνεις και άλλοι παίρνουν. Πώς θα γίνει? Είναι προτιμότερα αυτά τα παιδιά, δηλαδή, με συγχωρείς. Πώς έχεις το μυαλό σου μια κοινωνία? Τα παιδιά αυτά τι θα έπρεπε να γίνουν? Τι θα έπρεπε να γίνουν τα παιδιά αυτά? Ναι. Πώς θα έπρεπε να μεγαλώσουν? Δεν θα έπρεπε να μεγαλώσουν μια άρτια οικογένεια? Από τη στιγμή που για κάποιο λόγο κάτι χάλασε. Χάλασε, ωραία. Λοιπόν, είτε γιατί φταίει ο ένας είτε ο άλλος. Είτε γιατί κάποιος έφυγε. Εντάξει, ωραία. Γιατί έτσι τα φέρνει ναι, ζωή. Ρε, κόκκινε. Η οικογένεια αυτή πρέπει να βαρύσει διάλυση. Όχι, ρε, κόκκινε. Δηλαδή, επειδή κάποιος πάει και βρίσκεται εκεί. Θα πρέπει, δηλαδή, στο άλλο τον άλλο γιατί τον παίρνει, δηλαδή, που έχει τα παιδιά. Κάτι του βρήκε. Μπορεί να τα βρει στο σεξ. Του βρήκε. Μπορεί να του αρέσει. Του... Μπορεί να το κάνει από συμφέρον γιατί έχει λεφτά. Συνήθως από τι γίνεται? Δεν παίρνω. Για μένα δεν υπάρχουν κανόνες σε τίποτα. Τι κανόνες δεν υπάρχουν? Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτός που έχω απέναντί μου ρεκόκυρα, είναι ο κανόνας ή η εξαίρεση. Το παιδί που θα κάνεις με μια γυναίκα είναι δικό σου. Το αλωνό του άντρα της, το παιδί που θα πάρεις μια άλλη, δεν είναι δικό σου. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Αν αρρωστήσει το παιδί το δικό σου και πάθει κάτι, θα μαραζώσει. Όταν... Αν αρρωστήσει το παιδί του συντρόφου σου, θες δεν θα μαραζώσει. Θα κάνουμε παιχνίδια του μυαλού. Θα κάνουμε παιχνίδια του μυαλού. Πέφτει μια βόμβα και τα ισοπεδώνει όλα εδώ πέρα. Πέφτει μια βόμβα. Εντάξει. Ναι. Και μένει η οικογένειά σου ναι. και βρίσκει ένα μωράκι. Ναι. Τι κάνει? Το παίρνω. Θα το μεγαλώσει το παιδί σου? Τι θα το κάνω? Θα του λες τσόγλαν ή θα το λέω παιδί μου? Όχι, παιδί μου θα το λέω. Δεν θα το βάλω στην ίδια μοίρα με το δικό μου το παιδί. Θα το έχω από κάτω. Το ένα κλικ. Εγώ λέω ότι επειδή δεν είσαι τέτοια ράτσα και θα σε δώσω μπάτσο, θα το έχεις ένα κλικ. Αυτό το κλικ όμως είναι τόσο ανεπαίσθητο. Είναι τόσο ανεπαίσθητο. Τι λες, ρε κόκκινε? Τι λες, ρε? Όλοι είναι το ίδιο. Άμα έρθει ότι θα μολούσαμε με κάθε γυναίκα και ένα παιδί και θα λέγαμε όλα τα παιδιά είναι ίδια. Τι μας λες, ρε κόκκινε? Πλάκα μας κάνεις. Γρηγοράκι μου. Έτσι, άμα ήταν, θα έπαιρνε ένα, θα έκανε τρία παιδιά με τη μία, ένα με την άλλη κτλ. Και θα λέει όλα τα παιδιά και δεν τα πληρώνω κιόλα. Εδώ έχει ευθύνη. Εννοείται. Και είναι προς τιμή των ανθρώπων. Ύστερα, εγώ κακίζω αυτούς που κάνουν 3-4 παιδιά και δεν έχουν λεφτά. Και λέει μετά, βγαίνει στη αυτή και έχω λέει 3 λάθος παιδιά. Το βλέπεις. Λάθος το βλέπεις εσύ. Λάθος. Τραβάει ένα μικρό. Είσαι απόλυτο. Είσαι από εδώ. Δεν έχει λεφτά αυτός. 500 ευρώ. Γυναίκα άνεργη. Κάνει 3-4 παιδιά. Λέει, έχει ο Θεός. Αμολάει μετά το χέρι. Λέω, πάρω στο Θεό που έχει. Τι αμολά στο χέρι? Μπαίνει μια γύφτισα μια μέρα μέσα στην Alpha Bank. Τότε 50 έχω 4 παιδιά. Λέω, γύφτο πίδαγε, εγώ πληρώσω παιδιά δικά σου. Λέει τε τσέτσε δυο σε παιδιά. Λέω γύφτο που είναι, καφενείο. Άμε στο διάλογο τι λέω από εδώ πέρα. Γρηγοράκι λέει πάλι εμεί θα σα αναστήσουμε απόψε. Λέει, για τουρισμό και φραπεδιά θα έρθουμε. Λέει θα είμαστε αρκετοί γαύροι στη 13. Λέει Γαβρίνα από Πολύχνη. Αυτή πολύ σε κολλάει με την Πολύχνη η Γαβρίνα. Να τη δω άμα κάνει κερκίδα στο Καφταζόγλιο. Πε ό,τι θε, ρε Γαβρίνα μου. Καλά κάνει και το λε. Άντε κάντε ρε κερκίδα αφού είστε στην Θεσσαλονίκη τόσοι πολλοί Ηρακλειδοί Ολυμπιακοί. Πάντε κάντε κερκίδα στο Καφταζόγλιο. Άντε κάντε 50 άτομα, 100, 200. Δεν πάτε. Τι είστε? Πάνε. Στη τηλεόραση υπάρχουν πάρα πολλοί Ολυμπιακοί. Άσε τώρα. Λοιπόν, καθένα... Για κερκίδα μιλάω εγώ. Δεν μπορεί να γίνει κερκίδα. Αν και εγώ θα το ήθελα. Να υπάρχει κερκίδα από τη μία και κερκίδα από την άλλη. Ναι, να μαζεύουμε νεκρούς. Αν υπάρχουν κερκίδες, πόσο λίγα ξέρεις. Πώς θα γίνει να αστυνομεύσει, ρε. Παίζει Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Και είναι και η μεν και η δε στο γήπεδο. Ναι. Αν γίνει το κύπελλο θα γίνει χωρίς κόσμο. Πώς θα βάλεις αυτή την αστυνομία που δεν έχουν βενζίνη να βάλουν στα αυτοκίνητα να αστυνομεύσουν? Τρελώσε ρε. Δεν διαφωνούμε. Τι να διαφωνήσουμε ρε? Ποιος θα την κάνει security? Security είναι οι οπαδοί των ομάδων οι οποίοι πληρώνονται για να πάρουν μεροκάματα. Πρέπει να πάω σε απαραίτητο διάλειμμα. Γιατί εσύ σε πιάνει τώρα με τα παιδιά, με τα γατιά, με τα σκυλιά, με τις κάρτες. Δεν σταματάς. Λοιπόν. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος, με Hyundai, με Skoda, με Kia, με εξουσιοδοτημένο σέρβις, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε μια απίστευτη έκθεση αυτοκινήτων, με τα οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, μανίσιο, σε απίστευτη τιμή για τους φίλους οδηγούς ταξί, και όταν θα πάτε εκεί να ζητήσετε με το που θα καλύψει τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα
και τα χρήματα για τα 5.000 χιλιόμετρα, δίδεται τα αποκόμματα της αποδείξης και παίρνει τα χρήματα. Ένα ακόμη όφελος, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690. Λοιπόν. Δηλαδή τώρα ο Ηρακλής έχει λόγους να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εγώ σου λέω. Στη δικιά μου την ψυχούλα. Ναι, στη ψυχούλα τη δικιά σου. Στη δικιά μου την ψυχούλα έχει λόγο. Δηλαδή ο παίκτης που θα μπει μέσα τώρα. Και θα είναι Απρίλιος μήνας. Κόψτε το να πάμε σε ώρα. Δεν σταματάει. Κόψτε το να. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2310-90-90-90 είναι δικό. Σε 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Λέτε ό,τι θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι τηλεφωνείτε από τώρα. Είστε τέσσερις στην αναμονή. Περιμένω και άλλους. Δύο, δες το λίγο σε παρακαλώ αυτό μέχρι να ολοκληρώσω με τους χορηγούς, γιατί σε ενδιαφέρει πραγματικά. Λοιπόν, μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι προσφέρουν σε εσάς το ανταλλακτικό το οποίο θέλετε να βρείτε πραγματικά για το δικό σας αυτοκίνητο και έχετε την ευκαιρία να το πάρετε ή να σου το δώσουν αυτοί και να τοποθετήσετε το δικό σας αυτοκίνητο σε απίστευτες τιμές. Και μηχανές αυτοκινήτων μόνο με 150 ευρώ και με γραπτή εγγύηση. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Λοιπόν, οι γραμμές είναι γεμάτες. Αν εσύ βλέπεις εδώ τάπες, εγώ το είδα και το ξαναείδα. Πού είναι οι τάπες? Πού είναι οι τάπες? Αυτό είναι το δεύτερο μακάρισμα. Πού είναι οι τάπες? Έχει και εμένα φάουλ. Ρε, πού είναι οι τάπες? Σου είπα, δεν υπάρχει. Είναι, μπορεί να τα αποφύγει την κίτρινη. Μπορεί. Εύκολα. Άρα παίρνεις πίσω ό,τι είπες. Όχι. Πάει βλακώδας και κάνει άλλο, είναι κάτι άλλο σου λέω αυτό. Είσαι λάθος για τον κανονισμό. Ναι, γιατί το, είδες άλλο. Τον κλώτσε στη γάμπα από πίσω. Αχ, τον ακούμπησε ρε. Μπορεί να πει το κάνει στο τρέξιμο. Μπορεί να πει το κάνει με αφέλεια. Δεν βρει κανένα μαρκάρισμα, δεν υπάρχει. Και εσύ που γράφει εδώ ότι έκανε δηλώσει ο Τόρες, πουθενά το έχω λέει αυτό. Μην ακούω βλακίες. Τι είπε ο Τόρες, ρε. Λέει, ο Τόρες βγαίνει και λέει ότι αναλαμβάνουν ευθύνη για την κόκκινη και ο κόκκινος μας λέει ότι δεν ήταν αποβολή, αν τη βγάλει άκρη. Εγώ λέω ότι είσαι επικίνδυνο, ντροφή. Γιατί έκανε δήλωση ή δεν έκανε. Δηλώσει έκανε ότι ζητάω συγγνώμη από την ομάδα μου, τη στέρισα το δικαίωμα να παίξει σαν ήλιο προσύσω. Άρα έκανε βλακεία. Α, έκανε βλακεία για τον τρόπο που πήγε στην μπάλα. Δεν λέει ότι ήταν κόκκινη η κάρτα. Δεν πήρε μπάλα, ρε Γρηγόρη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι κάρτα, ρε Σικό. Εγώ δεν τη δίνω. Εγώ δεν πάει με τη στάμπα. Εμεί τη δίνει, άντε. Και εσύ το είπε, δεν τη δίνει. Εσύ δεν τη δίνει. Και εσύ είπε, δεν τη δίνει. Ρε Γρηγόρη, την μπάλα την έχει ο παίχτης. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, ο center back. Αδερφούλη μου, Νάτι, ναι. Είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να τη δεις χίλιες φορές στη φάση. Ωραία. Λοιπόν, πού πάει? Λοιπόν, είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάει. Μη μου το δείξει, replay δείξει το. Εδώ, replay στο δείχνω. Λοιπόν. Λοιπόν. Μισό, δεν μπορώ να. Αυτή τη στιγμή από το κινητό στο κάνω. Ωραία. Λοιπόν, τι θα τρώει το... εδώ. Ναι. Και θες που είναι, άκου. Θες που είναι η μπάλα όταν πάει και το σύμπαν. Όχι, η μπάλα στον παίχτη. Αν η μπάλα την έχει κατοχή ο παίκτη και πάει να βρει μπάλα ή πόδι. Πρόσεξε. Θα το δούμε. Δεν είναι τάπα, ωραία, ωραία. Περίμενε. Φωνάζει τώρα αυτό. Ούτε για πλάκα δεν υπάρχει. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, του δίνει την πάσα. Δίνει πάσα και πάω πίσω του Τόρες. Ναι. Και απλά το βρήκε. Μάλιστα. Πήγε για μπάλα ο Τόρες. Για μπάλα πήγαινε. Πήγε για μπάλα. Δεν υπάρχει πάντως βίαιο μαρκάρισμα με τάπες. Τίποτα. Ναι. Μπορεί να το περάσει έτσι ο διαιτητής. Μπορεί ο διαιτητής να το περάσει έτσι. Πάμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πού είσαι, μωρή Λουμπίνα, εσύ εξαφανισμένος? Πού να είμαι, εγώ πίνω καλό Βιτάλ και έχω φύγει τα σύννεφα να είμαι τώρα. Να μου έχεις φύγει τα σύνορα, στην Πολύγνη, πώς θα πας τώρα, μου το ξέρεις. Τώρα να σε πω, άκου να σε πω, Φαλακρέ, άκου να σε πω. Λοιπόν, σε βγάζουν έξω, χαγούρι. Θα πάρεις τηλέφωνο του Καβουράκια και θα τον πεις πριν βγουν στο ματς να τους ποτίσει εκεί καμιά 10-15 μπουκάλια καλό Βιτάλ και να βγουν να αργώσουνε. Γιατί αν δεν οργώσουν τι θα γίνει, σαματάς? Θα γίνει, θα φάμε μια πεντάρα σήμερα στο χαλαρό, εντάξει. Αλλά να παίρνουμε λίγο μπάλα, αδερφέ. Είχα έναν ενδιασμό τώρα που το είπες για την πεντάρα, θα πάω να βάλω ένα τριαντάρι στο ότι θα κερδίσω. Ρε φίλε, εδώ και η Τρίπολη. Ρε φίλε, σε τουρισμό είσαι. Εδώ η Τρίπολη, η οποία σε έδειξε, πέρασε να πούμε φιλικό μέσα από το Καφτατζόγλιο. Και τι έκανε στον Ολυμπιακό μα, για να σα δω. Εμένα ξέρει ποιο μάτσο με έμεινε μόνο. Ποιο? Από όλα όσα μάτσα. Πες τον άρε, γιατί πρώτη φορά θα κάνουμε μαγιά στον Ολυμπιακό, δεν κατάλαβα. Ναι. Το μάτσο με τον ΠΑΟΚ εδώ μέσα. Μόνο αυτό το μάτσο με έμεινε και για τα μπάλα. Όλα τα άλλα ήταν άστο να πάνε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι άμα βγουν να παίξουν λίγο μπάλα, θα χάσουμε 100% δεν σου θα κερδίσουμε. Α, δούμε λίγο μπάλα. Εντάξει, αυτό. Με το στάμου στα χάφρε, φίλε.
και τον Ιτζόγλου στα χαφ και τον Ρωμάνο 40 χρόνια. Αυτό, αυτό έχουμε ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή παίζει ο Φορτούνης με τον. Θα δει τη διαφορά. Παίζει ο Φορτούνης με τον Βέλιο να κάνουμε τα γραφή. Κοίτα τι θα γίνει με τον ένα και τι με τον άλλο. Περιμένω τον Βέλιο. Αν δεν υπήρχε και ο Βέλιο θα πηγαίναμε να με δέλτα στη γη κατευθείαν. Καρφί. Μπα! Κόψτε λοιπόν, να κόψτε τον Γκρινιάρη, ρε. Κόψτε τον Γκρινιάρη. Τι σου είπε, αν δεν είχε καλό πρώτο γύρο ο Βέλιο, ήμασταν για β' εθνική. Πάμε λοιπόν, επόμενη. Εσύ, ναι. Αν είσαι κάτοικο κέντρου, όπω και όλοι οι κάτοικοι κέντρου, μπείτε τώρα στο dailysafe.gr, στον προσωπικό σα σεφ. Σήμερα έχει χοιρινό με μανιτάρια και φασόλια γίγαντε. Ό,τι τραβάει η όρεξη του καθενό. Χοιρινό με γίγαντε δηλαδή. Ναι. Κρέα θέλει κάποιο, κρέα. Φασόλια θέλει, φασόλια. Και σαλάτα. Και φέτα μπορείτε να παραγγείλετε. Και που σα πείτε και... Βεβαίως. Σε χρόνο τετέ. Σε απειροελάχιστο χρόνο. Μόνο διαδικτυακά γίνονται οι παραγγελίες. Και το φαγητό είναι. Δεν παίρνει. Μόνο, δεν υπάρχει τηλέφωνο. Μόνο διαδικτυακά. Dailysafe.gr μπαίνει, γεύεσαι και φυσικά σε απίστευτες τιμές. Και φυσικά καλό Εβιτάλ. Για αυτούς οι οποίοι έχουν κολίτιδες. Αυτοί που έχουν ευερέθη στο έντερο. Αυτοί που έχουν ζάχαρα κτλ. Χοληστερίνες τους βοηθάει. Τους δίνει ενέργεια. Στο 2312-200-500. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Κόκκινε. Τι κάνετε. Εμείς περιμέναμε τον κύριο Σάββα να βγει, βγήκατε εσείς. Συγγνώμη λίγο, κύριε Κόκκινε, σας περιμέναμε εχθές και καλησπέρα στον κύριο Ραπτόπουλο. Εχθές πέρασε ο κύριος Ραπτόπουλος και έχουμε ένα πρόβλημα. Α, ήπια καφέ με τον κύριο Σάββα. Βεβαίως κύριε μου, και θα ήθελα πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ξέχασε να πάρει 10 προσκλήσεις ο κύριος Ραπτόπουλος για το σημερινό μάτς, με παρακάλεσε ο κύριος Σάββας, μπορούμε να τις φέρουμε εκεί τώρα που εργάζεσαι ή να τις στείλουμε με ένα ταξί και δώστε μου λίγο τη διεύθυνση που θα τις φέρω. Κωστή Παλαμά 6 γάμα, θα έρθείτε ο ίδιος. Θα προσπαθήσω γιατί θα πρέπει να φύγουμε να πάμε για το γήπεδο. Και δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω και τους δρόμους στη Θεσσαλονίκη. Εσείς, ο οδηγός. Ο οδηγός και δεν ξέρετε τους δρόμους. Ναι, ξέρω, αγαπητέ μου, ξέρω τους δρόμους στον Πειραιά, στην Καστέλα. Δεν μπορώ να ξέρω και στη Θεσσαλονίκη τους δρόμους. Αλλά. Εντάξει, είναι πάντων δυνατότητα μου αυτό που μου ζητάτε. Είσαι έτοιμος, έτσι, αλλά, είσαι έτοιμος για σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, δεν περάσατε χθες το βράδυ, σας περιμέναμε, ήρθε ο κύριος Ραπτόπουλος. Δεν με πήρε ο κύριος Σάββας τηλέφωνο, όταν δεν με προσκαλούν δεν πάω κάπου. Ναι, αλλά σας περίμενε. Ήτανε, σας είχε πει από την τελευταία συνάντησή μας στην Καστέλα. Ξέρετε πού. Ναι. Ναι, σας είχε πει ότι όταν θα ανέβουμε πάνω με την αποστολή να περάσετε πολύ ευχαρίστως από το ξενοδοχείο. Τώρα μετά τον αγώνα θέλω πρώτα να σας ρίξουμε το τρίμπαλο και μετά. Ναι, κοιτάξτε, για το τρίμπαλο εντάξει θα το συζητήσουμε. Δεν μου λέτε, θα είστε εσείς εκεί στη γραμματεία ή ο κύριος Ραπτόπουλος. Τόσο ωραία κοπέλα, μόνο ο Ραπτόπουλος μπορεί να γίνει. Εγώ δεν γίνομαι. Εγώ είμαι ασχημάντρας. Σας παρακαλώ, είναι μεσημέρι, μας ακούνε και. Εγώ δεν μπορώ να ντυθώ. Είμαι από τυχόν. Ναι, το μοντέλο είναι ο διπλανός μου. Γιατί τις ξέχασε το κύριος Ραπτόπουλος τις προσκλήσεις. Γιατί τις ξέχασε. Εμένα με είπε ο Κανελάκης, θα σας πάρω στο γήπεδο γιατί κάνει ένα μετάδοση. Λέω δεν θα προλάβω ρε Δημήτρη. Να πάμε παρέα οι δυο μας εκεί στο Καφταζόγλιο. Όποτε κάνει. Άλλα, έλεγε στον κύριο Σάββα. Δεν χαλάει ο Άσος ποτέ. Άλλα αφού κάνει ο Κανελάκης μετάδοση, δεν χαλάει ο. Σπάει όλα τα φαβορεί ο Κανελάκης. Εντάξει, 10 προσκλήσεις θα γράψει στο φάκελο διακύριο του ιδίου ή διακύριο Ραπτόπουλο Κωνσταντίνο. Εξωγήινο, γράψτε και θα καταλάβουν όλοι. Να βάλω σε Ραπτομελόπουλος ή εξωγήινος. Πάρε δρόμο από τη ζωή μας. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλά. Να, Ολλανδός εδώ. Να τα πάμε λίγο. Καταρχήν σήμερα θα διαφωνήσω. Σήμερα όποιος και να παίξει δεν παίζουν οι φανέλες. Σήμερα κανονίστε μετά από τα τρομπόνια που κάνατε τα συνεχόμενα να ξεπλύνετε λίγο την τροπή και να κλείσει όμορφα η χρονιά, τουλάχιστον ομαλά. Το μάτς με τον Ολυμπιακό πρέπει να το πάρετε ντε και καλά. Έτσι ακριβώς αυτό θα πρέπει να είναι το σύστημα σήμερα του Ηρακλή. Το ντε και καλά. Αυτή είναι η διαφορά. Από εκεί και πέρα, κύριε Παπαθανασάκη, κανονίστε. Κανονίστε γιατί το πάτε λάθος. Μην προσπαθείτε να περάσετε την αδειοδότηση επιτυχίας. Σας το ξαναλέω, δεν θα το φάει κανείς αυτό το έργο. Πήρες αδειοδότηση από τη Β' στην Α και δεν θα πάρεις την Α ενώ έχεις πάρει εγγυημένα έσοδα 3 εκατομμύρια και παίρνεις τα έσοδα 200.000 και έχεις κατεβάσει ένα budget
που δεν ξεπερνάει τον εκατομμύριο. Ολανδέ. Ενάμιση. Με την εφορία 2. Ολανδέ. Με την εφορία 2. Ολανδέ έρχεται Αλβανός επενδυτής, ο οποίος έχει την φιλοσοφία της διοίκησης στο στυλ του κυρίου Σαμαβάρη. Πώς το βλέπετε αυτό? Ξέρεις σε πόση ώρα έφυγε ο Σαμαβάρη από τη διοίκηση? Αυτό. Το θυμάσαι? Ναι, αλλά είναι φίλος. Πόσο κράτησε η διοίκηση Σαμαβάρη μαζί με τον Ρέμο, το θυμάσαι? Δεν χρειάστηκε παραπάνω από 5 λεπτά για να έρθει. Και ξέρεις, δεν μιλάμε για κανένα λουλούδι, έτσι. Ο άνθρωπος είχε καταδικαστεί για όλο τον ποινικό κώδικα, έτσι. Δεν μιλάμε για κανένα τέτοιο. Γι' αυτό σου λέω ότι τα πράγματα όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα στον Ηρακλή και τα πλάνα της τετραετίας και της πενταετίας ξανεμίζονται γρήγορα άμα δεν το πάει κάποιο σωστά. Και αυτά τα είχα πει εγώ στον πρόεδρο την πρώτη μέρα που ανέλαβε στη Β' Εθνική και ήρθε να κάνει προπόνηση στο Ηρακλή ανταλλοκύπων το γήπεδο. Όλοι του δίνανε το χέρι και το λέγανε Προεδράρα, Προεδράρα. Και εγώ τον έπιασα και τον είπα αυτές τις δύο κουβέντες. Για να ξέρεις. Από εκεί και πέρα. Κανονίστε σήμερα, ο κόσμος πρέπει να έρθει δυνατά. Σήμερα είναι ένα μάτσο που πρέπει να το κερδίσουμε εμείς. Έλα ρε, αδιάφορο μάτσο είναι όλα. Ρε, δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε. Ηρακλής είσαι και είναι το γόητρο. Ηρακλής είσαι και είναι το γόητρο. Το Ηρακλής ήταν και με την μετά Τρίπολη. Μετά τα γεγονότα του 2011. Που μια άλλα Τρίπολη πέρασε αέρας ρε φίλε. Ναι, εγώ την Τρίπολη όμως την έχω κερδίσει 500 φορές. Αν κερδίσω και τον Ολυμπιακό. Πρώτη φορά έχασε ο Ηρακλής από την Τρίπολη. Πέστε πρώτη φορά έχασε. Αυτό το λέω 500 φορές την έχω κερδίσει. Πρώτη φορά έχασε. Τι να κάνω. Έτσι λοιπόν. Εάν λοιπόν ο Ηρακλής κερδίσει σήμερα, κάνει κάτι το οποίο δεν το κατάφερε καμία άλλη ομάδα της πόλης σε 4 αναμετρήσεις. Έτσι. Να σε καλά. Οπότε, ένα τελευταίο για να κλείσω. Ένα τελευταίο για να κλείσω. Παιδιά, ένα είναι το πράγμα. Καταλάβετε αυτό που γίνεται στο Champions League και αυτά που βλέπετε κάθε φορά στους αυτούς. Εάν καταλάβετε ότι το modern football, το μοντέρνο ποδόσφαιρο που θέλουν να περάσουν με τις κλειστές λίγες του Champions League για τα έσοδα και για να μπαίνουν μέσα οι εμμύριδες, οι σεήχηδες και αυτοί και να δίνουν 193 εκατομμύρια για να σπάσουν τη ρήτρα του ενός και τα άλλα. Ομάδες σαν τη Leicester, ομάδες σαν και τις δικές μας, δεν θα έχουν θέση γιατί ακόμα και πρωταθλητές να βγαίνουν όπως γίνεται στο μπάσκετ θα παίζουν άλλοι γιατί έχουν συμβόλαια. Καταλάβετε ότι το μοναδικό πράγμα που μας είχε μείνει ελεύθερο και ήταν το ποδόσφαιρο, από τη στιγμή που το κάναμε επαγγελματικό και βάλαμε όλα τα κοράκια από δίπλα για να το κάνουν ακόμα καλύτερο, τα έχουν ξεσκίσει όλα και ένας πάνε φυλακή ο ένας μετά τον άλλον. Χαιρετώ. Φάγατε 45 λεπτά ανάλυση και για Άρη και για Ηρακλή Μούγκα Κότας. Πρώτα απ' όλα έχασε για Ηρακλή, είπαμε πάρα πολλά, και για τον Άρη τα είπαμε πολύ καιρό πριν. Αν πιστεύεις ότι κάπου τον αδικούμε. Για Άρη. Εγώ δεν μιλάω άλλο. Για Άρη. Εγώ λέω ότι κάποιος Όμηρος πρέπει να ανοίξει το στόμα του κάποια στιγμή να μιλήσει. Όμηρος. Ναι. Τι Όμηρος. Δηλαδή... Όχι, κάποιος Όμηρος. Ένα όνομα είπα. Α, είναι όνομα Όμηρος. Ναι, είπα ένα όνομα. Κάποιος Όμηρος κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει το στόμα του. Δεν τον ξέρω τον Όμηρο. Εγώ ένα Όμηρο ήξερα, ήταν. Θα πρέπει να πει πολλά. Στην αεροπορία τον ήταν υπτάμενος. Μετά και Τζέγκλεμαν. Παρακαλώ. Έγινε χοντρός πολύ και τον ρίξερα να πούμε στο έδαφος. Mm. Ναι, έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε κύριε. Γνωστή φωνή. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε κύριε. Ή κάποια από την Καβάλα. Α, το κατάλαβες. Πού είσαι ρε Καβάλα, γιατί. Ο Καμόρας. Ναι. Ο Καμόρας διαφημίζει την εφημερίδα. Ναι. Ότι οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι της Μακεδονίας, ναι, στηρίζουν και γράφουν μέσα στις αυτούς και εσύ. Όχι. Συμπεριλαμβάνεσαι και εσύ μέσα στις αυτούς. Είναι κορυφαίος. Ο κορυφαίος. Όχι, όχι, όχι. Ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος. Όχι, όχι. Α, καλά κάνεις. Άμα δεν είσαι εντάξει, αλλά άμα είσαι... Είναι. Δεν ο είμαι. Κώστας, δεν είμαι. Δεν είμαι. Δεν ξέρω ελληνικά. Δεν είμαι. Μάθω ελληνικά. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Ζήγας τώρα. Όχι, ζήγασα. Μα δεν είσαι, τι είναι. Τι όχι, να τώρα που δεν είμαι, ζήγασες. Ορίστε. Τώρα που δεν είμαι, ζήγασες. Του Κατσόπουλου πτυχίο είσαι, μην τα μιλάς τόσο πολύ, άστο χέρι. Τι έχω, τι να κάνω. Ρε εσύ, μεσημέρι. Επειδή εσύ τώρα δεν φορέσεις το σλιπάτι σήμερα, πρέπει να το πεις και στον κόσμο. Παρακαλώ. Παρακαλούμε. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γρηγόρη. Ορίστε. Ο Γρηγόρης. Είμαι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δηλαδή πόσο μεγάλος? Από ηλικία. Σχεδόν τα διπλά σας χρόνια είμαι. Είσαι 92. Εύχομαι, είμαι φίλαθρος του ΠΑΟ, όχι οπαδός. Όχι. Οπαδός αυτή την ηλικία δύσκολο να είσαι, ναι. Ακούτε. Μάλιστα. Εύχομαι Αριανή, Ηρακλειδής, Παοξίδες,
να τα βρούνε, γιατί θα μας πάνε λάχανο. Ναι, όταν ήσουν 40 χρονών, 35. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Αυτά έλεγες 35 χρονών. Πες αυτά που θες, σε παρακαλώ. Όταν καβάλαγες γαϊδούρα στην ανηφόρα, δηλαδή αυτά έλεγες τότε, παππού. Πες αυτά που θες. Κάτσε να τον μάθουμε. Ήμασταν Αριανοί, Ηρακλειδείς, Απόλλων Καραμαγκάς. Πηγαίναμε και ο Μέγας Αλέξανδρος ακόμη. Πηγαίνατε μαζί. Πηγαίναμε όλοι μαζί στον γήπεδο. Ναι, αλλά στον Περιπτερά λέγατε ότι είναι κομμουνιστής ο Ραπτόπουλος. Στείλτε τον στη Γιάρο εκείνη τα χρόνια. Λοιπόν, σταμάτα λίγο να μιλήσεις, παρακαλώ. Σκοτώνατε εκεί στο... Πώς το λένε τον... Πώς το λέγατε τον Άρη στο γήπεδο, πηγαίναμε όλοι μαζί. Άστο ρε, πέστα ρε πατέρα μου, πέστα. Τι πέστα πατέρα μου. Το λαμπράκι το σκοτώνατε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνατε μαζί στο γήπεδο. Ρε, άσε με να μιλήσω, ρε. Καλοί άνθρωποι. Ρε, το φαλάγαμε τον άνθρωπο 90 χρονών. Καλοί άνθρωποι ήσασταν εσείς τότε, ναι. Δεν μαλώνατε ποτέ. Δεν σπάγατε τα κεφάλια. Κλείστε το μικρόφωνο, θα πάει από πίσω ο ακροατής. Καλώς άνθρωπο. Κλείστε το μικρόφωνο τον ανώτη. Έλα καλέ μου άνθρωπο, πες. Ναι. Πες τον Ραπ. Ναι. Αυτός γνώρισε πατέρα. Ναι. Εγώ δεν γνώρισα. Με μεγάλωσε πατριός. Ωραία. Και τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Τον πατριό. Ναι. Βεβαίως. Ποτέ να μην σκέφτεται έτσι, γιατί δεν ξέρεις πως έρχονται τα πράγματα. Συμφωνώ μαζί. Δεν είναι το ίδιο. Άστο να πει. Αυτός έχει ιδία αντίληψη. Γίνονται και ιδία να. Κάτσε να τον ακούσουμε. Ναι. Δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Το όνομά σου. Γιώργο. Γιώργο. Ναι. Ο πατριός σου έκανε άλλο παιδί με τη μητέρα σου. Άλλα δύο. Τα νιώθεις αδέρφια σου. Μα εμένα ξέρεις τι με είπε. Τι. Μια μέρα η μάνα μου. Θύμωσε με το γιο του και τον είπε, ρε Γαϊδούρη, ο άλλος δεν είναι πραγματικός μου γιος και με έχει κορώνα στο κεφάλι του. Κουβέντα δεν με είπε, εσύ με έχεις φαρμακώσει, λέει. Τους έβαλες διχόνια δηλαδή. Όχι, μισό λεπτό. Και... Όχι, διχόνια δεν έβαλε. Εσύ έβαλε. Ρε αυτό να βρε παιδί ήταν. Το ίδιο. Ναι. Ήταν δίκαιος άνθρωπος. Α, μπράβο. Ναι. Και να προσέχεις πώς μιλάς, σε παρακαλώ. Δεν μου λες τώρα. Με τι ασχολούσουν. Με τι ασχολούσουν. Κάτσε, τι μάθημα θα μας κάνει τώρα. Περίμενε, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ αν παντρευτείς μια γυναίκα και έχει δύο παιδιά με ένα άλλο άντρα και εσύ έχεις ένα παιδί με την άλλη τη γυναίκα, την πρώτη, τα παιδιά της γυναίκας θα τα βάλεις πάνω από το δικό σου το παιδί, ρε. Κοίταξε, άκου να δεις. Τι. Τα μπάρεις από μικρά, τα αγαπάς όπως είναι και τα δικά σου. Ναι. Γιατί τα μεγαλώνεις. Άμα τα δεις γαϊδούρια μεγάλα δηλαδή. Είναι θέμα για να τα μεγαλώσεις. Α, μάλιστα. Ναι. Έτσι. Δεν με απαντάς. Γι' αυτό να είσαι πιο συγκρατημένος. Δεν με απαντάς. Κάνεις ένα παιδί με μια γυναίκα, σε παρατάει, φεύγει. Και παίρνεις μετά μια άλλη γυναίκα που έχει δύο παιδιά με άλλον άντρα. Τα παιδιά τα άλλα θα τα βάλεις ίδια με το δικό σου. Μα θα τα έχω τα ίδια, γιατί. Τα ίδια θα τα έχεις. Τα ίδια θα τα έχεις. Τα ίδια θα τα έχεις. Έτσι σου είπε, ναι. Βεβαίως τα ίδια θα τα έχω, ρε. Άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα εγώ το παιδί μου στο νοσοκομείο και το δικό σου και πει ο γιατρός κινδυνεύουν και τα δύο, θα πεις καλέ πάρτε του αλουνού το παιδί, δεν πειράζει, ίδια είναι τα παιδιά. Όχι τώρα, α, όχι τώρα. Παράλογο που μιλάτε. Δεν αφήνεις το παραμύθι, λέω ρε παππού. Δεν αφήνεις το παραμύθι, λέω εγώ ρε παππού. Να είσαι καλά. Το παραμύθι, μα, ρε, δεν αφήνεις το παραμύθι, λέω εγώ. Καλά τον είπε. Παπατζής είναι. Καλά τον είπε. Παραμυθάνο. Το ξυπόλ το κεφάλι. Άντε μην το περιλάβεις καλά, Σουλτάν Μερεμέτ. Εντάξει. Άντε ρε Γρηγοράκη, γεια σου αγόρι μου. Γεια σου, εσύ άνθρωπο μιλάει. Δεν με θέλει μένα. Είδες, τον μεγάλωσε πατριός και τον αγαπάει σαν πατέρα του. Ναι. Αυτό δεν λέω εγώ, όχι. Άλλο σε είπα εγώ. Μην λέμε μεγάλο. Βρε, άλλο σε είπα εγώ, βρε. Και εγώ, άμα δεν κάνω παιδί και υιοθετήσω, παιδί μου θα είναι. Το σκύλο πήρανε και έχω στο σπίτι. Και τον άμα αρρωστήσει στεναχωριέμαι. Ποιο το γέννησε. Άλλο σκύλο το γέννησε. Εγώ το γέννησα, ρε, το σκύλο. Και γιατί το προσέχει σαν παιδί. Το προσέχω, γιατί έχω ευθύνη. Γιατί τρέφει αισθήματα. Δηλαδή, γιατί έρχεται η μήνυ πάνω σου την ώρα που ξαπλώνει. Ναι, και την κλαίει μωρό μου, ψυχή μου και την αγκαλιά. Την φροντίζω, την αγκαλιά. Γιατί κατουράει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να θυμώσει. Γιατί. Ναι, γιατί το αγαπάω, είμαι φιλόζο. Αλλά. Εγώ τι είμαι, ρε, που σε ανέχομαι. Το παιδί το δικό σου δεν μπορεί να το έχει. Και αυτό δεν ισχύει στο λακαμά τον άντρα, γιατί ο άντρας είναι λακαμάς. Πάμε. Θα πρέπει να ρωτήσει μια γυναίκα. Μια τελευταία γραμμή. Πάμε. Άντε. Πριν το ημίωρο. Άντε. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Παναθηναϊκός, Αλέξανδρος από Ηλίουπολη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Από πού είναι ο Παναθηναϊκός? Παναθηναϊκός, Αλέξανδρος από Ηλίουπολη. Δηλαδή τώρα αυτό γιατί δεν το βρίζουν οι παοξίδες που τον άλλο τον Ολυμπιακό από την Τούμπα το βρίζουν.
Γιατί? Ωραία, σε να πει αυτό που θέλει. Ένα Ηλιούπολη λέει, δεν ακούω να φωνάζει κανείς. Τι τρέλα, πες ρε φίλε. Πες ρε φίλε, τι θέλεις. Γιατί ρε να με βρίσουμε. Δεν προλαβαίνει να μιλήσει ο άνθρωπος. Τον άλλο τον άνθρωπο. Κουτά από τα μούτρα. Τον άλλο τον άνθρωπο που είναι Ολυμπιακός από την Τούπα, γιατί τον βρίζουν δηλαδή. Καλά του κάνουν, γιατί είναι Ολυμπιακός. Α, και δηλαδή τι είσαι, καλός άνθρωπος. Πες ρε φίλε, πες ρε φίλε. Καλός άνθρωπος είσαι. Πάρσε και γλύφεις το μαρινάκι υπέρ του κατά του Κοντονή, ε. Λέσια τη κοινωνία Παναθηναϊκή. Δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα γιατί άμα άντε βρε λέσια τη κοινωνία Παναθηναϊκή. Έχετε εχθρό τον Ολυμπιακό, κοτάρες να πούμε. Βρίζετε τον Κοντονή και συμφέρει και το Μαρινάκι, κοτάρες. Καλά σας λένε. Ένα σώμα μια ψυχή εκεί κάτω. Κοτάρες να πούμε. Βρε κοτάρα, είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να είναι ενάντια με τον Κοντονή και εσύ να είσαι και εσύ ενάντια. Είναι ο άνθρωπος να μιλήσει και δεν μπορείς να πει κουβέντα. Τελείωσε, δεν θέλω τίποτα άλλο από τώρα. Άκουσε με. Του χρόνου θα τα ζητήσουμε τελείως, γιατί μην ασχοληθώ με το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θέλω. Α, δεν ασχολείται. Δεν θέλω, τελείωσε, πάει. Πες ρε φίλε, ό,τι αγαπάς, πες. Λοιπόν, Κόκκινε, χθες ήταν ένα αγγλικό, ότι επίσημα ανακοινώθηκε ο Κόντε από την Τσέχη. Αυτό έχει γίνει εδώ και τρεις μέρες. Ναι, ναι. Δύο ενδεκάδες είχε αναρτήσει εκείνο το site. Ναι. 3-5-2 συστήματα. Ναι. Με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Σωστά. Είχε μέσα Μπονούτσι, Μανολά, Γουαρδάδο, Πογκμπά. Ναι, ο Μανολάς θα πάει στην Τσέλσι. Έχει κλείσει. Ναι, ναι, ναι. 20 εκατομμύρια ευρώ, ετοιμαστείτε να το ακούσετε. Δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα η Τσέλσι. Δεν θα πάρει αυτό ακριβώς. Ειδικά με αυτό το σύστημα. Αυτό λες εσύ. Αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει, αυτό λέω κι εγώ. Φίλε μου, άκου λίγο. Άκου λίγο. Μαγιά του Μανολά. Το έχουμε σαν αρχή όλοι εμείς οι οποίοι παίζουμε στοίχημα και μιλάμε για στοίχημα. Μίλες μεγάλη κουβέντα για τίποτα. Μίλες μεγάλη κουβέντα για τίποτα. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε το Μανολά. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Το Παστελόνιο Μήτρογλου γίνεται 1-1, λίγη 1-1. Πληρωνόμαστε όλοι εμείς. Αλλά όλοι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες παίκτες του στοιχήματος παίζουν τα εκατομμύρια στο 1-10 της Μπάγκερν. Έχουν πάει φυλακή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, μη λες μεγάλη κουβέντα. Μη λες μεγάλη κουβέντα. Όταν κλείσω, θέλω να μου πει ο Ραπτόπουλος άμα θα πιάσει το 3-5-2 στην Αγγλία. Μετά όμως. Φίλε, μία ερώτηση θέλω να σου κάνω ειλικρινά. Ναι, μετά και από αυτή την εμφάνιση του Λιονέλ Μέση στο ξενοδοχείο. Τι εμφάνιση? Αποσύρω τα όσα έχω πει για το βλαμμένο δίπλα μου. Για μένα. Ναι, είναι μοντέλο. Ποιος είναι μοντέλο? Αυτός ο Αργεντίνος δηλαδή. Εγώ είμαι μοντέλο. Δεν μπορεί. Δηλαδή, φίλε, τον είδες πως ντύθηκε? Τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Τον είδες? Ό,τι ζητάω, συγγνώμη. Δώσε μου το χέρι, θα φύγω. Συγγνώμη, πάτερ Κωνσταντίνε, για ό,τι είπα για σένα. Εντάξει. Αυτός ο βλάχο Αργεντίνος που όσο μπάλα ξέρει, τόσο άσχετος είναι στιλιστικά. Το τραπεζομάτιλο έκλεψε για να το κάνει μπλούζα. Ξέρεις πώς θα φοράσει τέτοιο τραπεζομάτιλο επειδή το φοράει αυτός? Σκακέρα είναι. Λοιπόν, ένα παιχνίδι θα επιλέξω σήμερα. Ήμουν ανάμεσα στον Ερακλή και στον και στη Ρεάλ. Ναι. Θα επιλέξω τη Ρεάλ. 3-2-2-1 σκορ και άσο μονό. Ρε, καλά θα κάνεις. Αλλά... παρόλο που είμαι Ρεάλ. Τον Ερακλή γιατί. Θα χάσει σήμερα. Η Ρεάλ θα χάσει. Η Ρεάλ θα χάσει πιστεύω σήμερα. Δεν άρχισε να τα παίξει σε μένα γιατί. Θέλετε να τα παίξει σε μένα, σε πληρώνω εγώ δύο φορές τα λεφτά σου. Πόση απόδοση με δώσει? Εγώ το 3-2 το παίρνω 75. Εγώ ας το δώσω 150. 3-2 ποιος? Έχεις να το πληρώσεις. Ρε φίλε, βάζεις λεφτά, βάζω λεφτά. Αν έχω να το πληρώσω. Εγώ θα σε στείλω στο site μετά. Στείλ το να στείλ. Στην τράπεζα δεν κάνεις τέτοιες ορδίες. Στείλ τα σε. Αχάσει η Real 3-2. Στο πληρώνω εγώ δύο φορές αυτό που στο δίνω. Πώς θα γίνει αυτό ρε? Τελείως. Πλάκαρη μας κάνει. Εγώ σου λέω δεν γίνεται. Λοιπόν. Μαζί μας η εταιρεία Σκιάδες Μπαλοδήμος με Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, με Hyundai Skoda Kia και με έκπτωση 10% στο σέρβις του αυτοκινήτου και 15% στα ανταλλακτικά τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690. Ναι. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Έτσι. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι το 2310-90-90-90. Είναι και πάλι δικό σας για άλλους τρεις, καθώς τρεις είναι στην αναμονή.
9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.3.40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή δεν έχετε μονάδα στο κινητό, αλλά 20 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε στους τελευταίους. Οι γραμμές παραμένουν ελεύθερες πέρα από τις 3. Παρακαλώ. Καλησπέριζω το πιο δυναμικό δίδυμο του ελληνικού ραδιοφώνου. Το πιο? Δυναμικό δίδυμο. Δυναμικό. Ναι. Κώστας Παναθηναϊκός από Μυτιλίνη. Από Μυτιλίνη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να αφήσω τώρα ένα θέμα όχι ποδοσφαιρικό. Σχετικά με τον Ραπτόπουλο, τον οποίο πολλοί κατηγορούν ότι δεν είναι φιλέφλαχνος και λοιπά. Αυτό που με πειράζει γενικά είναι ότι υπάρχει πολύ... Ο άνθρωπος είναι ψευτοάνθρωπος. Είμαστε ψεύτικοι άνθρωποι στες. Δηλαδή κατηγορούμε τον κόσμο για το τίποτα. Και ο Κωστής σωστά λέει κάποια παραδείγματα με τα παιδιά, αν είναι το δικό σου. Κάτσε, κάτσε να σου πω ένα παράδειγμα για να μπει στο πνεύμα. Ναι, εμένα οι μισοί συμμαθητές μου χωρίσανε με τις γυναίκες τους γιατί χάσαν τη δουλειά τους περισσότεροι. Γιατί οι κυρίες δεν ήταν ευχαριστημένες. Σταμάτα ρε κόκκινε, σταμάτα ρε κόκκινε. Μην ασχολείσαι με τους δικούς μου τους συμμαθητές. Αυτοί λοιπόν έχουν παιδιά. Ναι. Γυρίσαν πίσω στην Τούμπα. Στις μάνες τους. Μπαμπάδες τους, στα δικά τους σπίτια νοικιάσαν, γύρισαν στην Τούμπα. Για ψυχοθεραπεία. Και για τους δικούς τους λόγους. Σε πληροφορώ. Έχει ένας κόρη στην εφηβεία. Παίρνει τηλέφωνο η άλλη. Αχιλλέα! Η κόρη σου εκείνο. Δεν πάει στον κόμενο. Ή στον καινούριο της τον άντρα να πει, ξέρεις, το κοριτσάκι η εξώκυλε ας πούμε. Αχιλλέα! Ο γιος σου χτύπησε το ποδάρι του. Γιατρό! Γιατρό! Λέω έτσι χωρίσατε εσείς. Λεφτά για το σχολείο. Λεφτά για το. Λέω έτσι χωρίσατε. Δεν μου λες. Μην πετάζεσαι ρε κόκκινε. Θα πας το παιδί στο. Σταθμό. Μην πετάζεσαι ρε κόκκινε. Πώς τον είπαμε το γιατρό εκείνο που πήγαινε. Πηγαίναμε μαζί. Κόκκινε, μην πετάζεσαι. Δώσε και λεφτά να πάρω. Μην πετάζεσαι κόκκινε. Δεν το ξέρεις το έργο. Εγώ το ξέρω. Άστο, το ξέρω εγώ γιατί. Εγώ δεν έχω συμμαθήσει. Γιατί εσύ υποστηρίζεις το άλλο. Εσύ είσαι στην άλλη πλευρά. Άσε, εσύ νομίζεις άλλα. Λοιπόν. Άλλα νομίζω. Περίμενε ρε. Εξετάσεις το παιδί στο πανεπιστήμιο. Λεωνίδα, το παιδί θέλει και τους δυο εκεί και τα λοιπά. Λέω έτσι χωρίσατε. Είναι δυνατό ρε ηλίθιοι, το παιδί το δικό σας που το σπήρατε, είναι δικό σας, να το βάλετε στην ίδια μοίρα με το παιδί της γκόμενάς σας. Έχετε τρελάθει ρε ηλίθιοι. Συνέχισε ρε φίλε. Ηλίθιοι. Έχεις παιδιά φίλε? Δεν έχω, εγώ είμαι 22 χρονών. 22. Και συμφωνείς με τον Ραπτόπουλο. Εσύ έχεις παιδιά. Συμφωνώ. Να κάνεις 4 ρε. Και να τα έχεις ίσα με τα αραπάκια. Εντάξει, okay. Να τα έχεις ίσα με τα αραπάκια. Αυτό ακριβώς ρε φίλε. Αυτό ναι. Ακριβώς που λέει ο Κωστής τώρα. Να τα έχεις ίσα με τα αραπάκια, ναι. Δηλαδή δεν κοιτάμε τα παιδιά μας, κοιτάμε τον Αλνό. Δεν πας δηλαδή. Δεν πας δηλαδή στις ακαδημίες να δεις που το παιδί το δικό του είναι το καλύτερο και εκείνος είναι πλατυπόδης. Ο γιος της Αλληνής είναι ωραιότερος ενώ είναι χοντρομπαλάς. Η κόρη του Αλουνού είναι η ωραιότερη, η καλύτερη μαθήτρια. Ενώ έχει 5 ξέρω εγώ στα αγγλικά. Δεν τα ξέρετε αυτά. Τα παιδιά της γκόμενας είναι καλύτερα. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα, σερσερίδες. Και ο άλλος ο σερσερίς ο γέρος που έφτασε 80 χρονών για να πει ότι να είμαστε ενωμένοι και στα 35 σκοτωνόταν στο ξύλο για τα κόμματα ή για τις ομάδες. Άντε από εκεί πέρα, από εκεί πέρα. Παραμυθάδες. Λέγε ρε με τη λίγια. Κάνα θαύμα ο Ραφαήλ, έκανε εκεί κάτω. Ναι. Ναι, ναι. Κάνα θαύμα έκανε ο Ραφαήλ. Έκανε. Ναι. Όχι, όχι. Δεν έκανα ακόμα. Εγώ πιστεύεις ότι σήμερα ο Ηρακλής θα κερδίσει τον Ολυμπιακό? Γιατί όχι, αφού είναι αδιάφορο, γιατί να μην το υπελπίζει? Τα πάντα μπορεί να δω σήμερα, φίλε. Ναι, αλλά ο Ηρακλής έχει πέσει λίγο αγωνιστικά, μου φαίνεται. Είναι, ναι, και πιστεύω ότι πρέπει να βγάλει αντίδραση. Γιατί... Δεν έπεσε, φίλε. Δεν έπεσε, φίλε, όχι. Κάνεις λάθος. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Ο Ηρακλής είπε σώθηκα και δεν έχω κίνητρο. Δεν έχει κίνητρο ο Ηρακλής. Και ο μόνος που έχει κίνητρο από τον Ηρακλή είναι ο Βέλιος για να πάρει κανένα φράγκο να φυσικωθεί να φύγει. Ναι, ναι. Και οι άλλοι δεν τον παίζουν τον Βέλιο και ο Βέλιος στο δεύτερο γύρο έχει κάνει κακά του. Δεν έχει κάνει τίποτα. Κατάλαβες τι, δεν τον βοήθησε ο Ηρακλής τον Βέλιο. Του δει πάρε πάσες, άντε βάλε, ξέρω εγώ, πάρτι στο κουτί πρόβα την. Δεν έχει. Παρακαλώ. Τι παρακαλώ, δεν συμφωνείς ότι δεν βοηθάει? Καλημέρα. Σταμάτα να μιλάς λίγο, μωρέ. Σταμάτα να πούμε με έχει σπάσει τα νεύρα.
Καλησπέρα στην Καλάθια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλείου. Καλώ τον Αλβανό, καλώ τον Αλβανό επενδυτή. Το καινούριο Σαμαβάρι, να πούμε, ναι. Λοιπόν, αυτά τώρα πες τα πουθενά αλλού, στο καινούριο ΜΠΟ που υποδέχεται, στο παλιό ΜΠΟ μάλλον που υποδέχεται το ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αν δεν το κατάλαβε. Κορόιδο. Κορόιδο στη Μικρά Ασία. Με το Σαββίδι μιλάει, πλακαδερό. Κοκκινέ, δεν θα έχει απαιτήσει από έναν άνθρωπο που γνώρισε μία στα 16 του και μία στα 40 του και παντρεύτηκε. Να ξέρει τι σημαίνει ζωή. Αυτός είναι ο Λαπτόπουλος. Ρε Λαπτόπουλε, τι είναι αυτά που λες, ρε. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Δυο γυναίκες γνώρισες τη δεύτερη, την παντρεύτηκες, ρε. Να σου πω μια κουβέντα. Βέβαια. Μισό λεπτό. Θα σου πω κάτι. Στάσου, ρε τεμπέλη. Σταμάτα, ρε τεμπέλη, εσύ. Σταμάτα, ρε τεμπελχάνα, εσύ που δεν έχεις ένα έσημο 43 χρόνο. Τι δεν έχω. Τεμπελχάνα. Τι δεν έχω. Τεμπελχάνα. 17 μαγαζιά έχω, βρε φλάκα. Εγώ θα ερχόμουν στη θέση να του βγάλω τα δόντια ένα-ένα. Μαγαζιά έχεις. Γι' αυτό. Πες μας πόσα. Στο πετπεζά πόσα χρωστάς, πες μας και στα μαγαζιά που έχεις. Βρε πες μας στο πετπεζά πόσα χρωστάς, ξύπνια να πούμε. Μπαγλαμά να πούμε. Α, μπαγλαμά. Μάθατε τη ζωή, τεμπελχανάδες. Ξυπνά τη ώρα μία, τεμπελχανάδες. Ισά από εκεί, βρε. Κουτραδόρι να πούμε. Κουτραδόρι. Πες πόσα χρωστάς στο πετπεζά, ρε. Αν έχει παιδί. Αντί έφυγε από εδώ πέρα. Ναι, να ακούσω, ναι. Λοιπόν, αν έχει παιδί, λοιπόν. Ναι, ναι. Θα το δεις δύο φορές από το παιδί σου, φίλε. Σιγάρε, εσύ μεγάλωσες, εσύ μεγάλωσες παιδί δικό σου ή άλλο παιδί αλληνής και έχεις πείρα. Βεβαίως έχω πείρα. Τι πείρα, ρε κοπρίτη, ένα ένσημο δεν έχεις. Λοιπόν, θέλεις να ακούσεις. Τι να ακούσω, ρε. Και έχω και δύο αδέρφια. Ναι, ας τα αδέρφια. Όχι από τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη, από την δεύτερη σύζυγο του συγχωρεμένου του πατέρα μου. Μπέρδεμα. Τι θες να πεις, ότι δεν είναι αδέρφια μου. Ναι, στο νοσοκομείο ήρθαν να σε δούνε, ρε, όταν είχες πάει. 100% πήγαν. Ήρθανε, ρε. Πρώτα-πρώτα. Τι να σε δούνε. Τα πρώτα που πήγαν. Είναι αυτά που λέτε, ρε, μπαχλαμπούχλες. Δεν τρέπεσαι, ρε, να τα λες αυτά, ρε. Θεωρητική όλοι να πούμε. Για θεωρητική, ρε. Αθεωρητική. Εσένα άμα σου τύχει στη ζωή αυτό, ρε. Τι θα πεις, ότι αυτό δεν είναι παιδί μου και το πετάω. Δεν λέω αυτό, ρε βλάκα. Λέω μα ότι. Εσύ είσαι βλάξ. Δεν λέω τι αυτό, ρε βλάκα. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν μπορεί. Επίπεδο. Δεν μπορεί να το έχει σαν δικό σου. Και ο κόκκινο που κάνει εδώ τον εαυτό. Το τα μαυράκια είναι παιδιά. Άμα κάνει, άμα κάνει κανένα παιδί και το αρρωστήσει τον κόκκινο. Θα λυποθυμάει. Εκ του ασφαλού τώρα ο κόκκινο. Όλα τα παιδιά του κόσμου ίδια είναι. Εδώ μα είπε στη βάρκα. Αν είχε το δικό του παιδί και χίλια από την άλλη βάρκα, θα σώνε τα άλλα. Και κάθε και μιλάει με αυτόν. Φύγει από εδώ. Δεν υπάρχει. Όχι με. Εσύ κακή ώρα λοιπόν χωρίζεις και ερωτεύεσαι μια γυναίκα που έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Ναι, ναι. Και έχεις εσύ το παιδί από τον πρώτο σου γάμο. Ναι, ναι. Πιστεύεις εσύ ότι δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία σου από αυτά που λες τώρα. Τι λες, ρε. Θα έχεις το παιδί το άλλο ίσο με το δικό σου, ρε ηλίθιε. Γιατί να μην το έχεις, ρε. Άντε φύγε από εδώ, ρε ξεφτύλα. Δεν τρέπεσαι, ρε. Φύγε από εδώ, ρε ξεφτύλα, από εδώ. Φύγε από εδώ πέρα, ρε ξεφτύλες εδώ πέρα. Α, ξεφτύλες. Επόμενη γραμμή. Τεμπελχανάδες. Έλα ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε Ραπτόπουλε, ειλικρινά πρέπει να είσαι πολύ γέλιος. Βρες το διάλογο από εκεί μεσημεριάτικα. Καραγκιόζη. Καραγκιόζη. Βρε ούστα από εκεί πέρα κοπρίτη. Είσαι ρε κοπρίτη από εκεί πέρα. Παλιοκοπρίτη, ρημάξατε την Ελλάδα. Είσαι ρε κοπρίτες από εκεί. Εσύ κλείνεις κόλμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε τώρα. Εσύ με το επίπεδο, με τη μόρφωσή σου. Φύγε ρε θεωρητική. Και με το, φύγε ρε, με φύγε, το τάκτ. Φύγε και εσύ, εσύ που έχεις. Φύγε βρε κούτρα και εσύ από καλό Εβιτάλ. Φύγε ρε κούτρα και εσύ από εδώ. Κούτρα. Α, κουτραδόρι. Μην βάζκαμε αμπάτσο τώρα. Κουτραδόρι. Άντε γιατί ακούω. Μην βάζκαμε ξεκινησμένη. Κουτραδόρι. Αν μιλείς για κούτρα. Παλιοκούτρα και εσύ. Ο προφέσορ. Κούτρα, κούτρα πρώτος είναι. Άντε αν αξιοπρεπείς. Άντε βρε τώρα. Όπου κούτρα μέσα. Όταν θα μιλήσει εμένα εσύ. Σε διώξανε από τις παρέες από εκεί πέρα. Φύγε από εκεί. Είσαι από εκεί και σήμερα. Άντε μην αρχίσω και μιλάω τώρα. Κουτραδόρι τώρα. Μας κάνετε θεωρία περιπτώσεις. Μιλάτε για παιδιά, εσύ για εγγόνια. Για ξένα μιλήσεις. Παιδιά. Κουτραδόρι. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι ίδια. Σε μένα. Άντε από εκεί μπορώ πέρα. Μπορώ να πιστεύω ότι θέλω. Φύγε από εδώ ρε θεωρητικέ. Πάμε στον κόσμο. Τι θέλω μπορώ. Είσαι από εκεί πέρα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Κουτραδόρι. Έλα, βγήκε όλο να μιλήσει, να μιλήσει για γυναίκες και ζωή ο Μάνος. 43 χρονών, η Λολή στην Τούμπα περισσότερα ένσημα έχει από αυτόν. Άφη από εδώ πέρα, ρε. Άντε από εκεί πέρα, ρε, σερσερίδες. Λέγε, ρε. Έλα, φίλε. Λέγε, ρε. Έλα, Γρηγόρη. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Τι να κάνω, ναι. Μπορώ να κάνω διαφορετικά. Μ' ακούς. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι, έτσι.
Κάνα τέταρτο τώρα. Σακούμε ρε, σακούμε ρε φίλε, ένα τέταρτο πάρει μπροστά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πώς να πάρει μπροστά, ρε, δεν μας αφήσει να μιλήσουμε, ρε, Κώστα. Τι λοιπόν, να πεις, μωρέ. Καταρχήν, τι να πεις, ένα τέταρτο λες καλησπέρα. Εγώ στη θέση σου θα έπαιρνα τα μάξια, τον έκανα ασήκωτο. Ρε φίλε, ρε φίλε, λοιπόν, ένα τέταρτο λες λοιπόν. Άκουσε με, ο κύριος ο συγκεκριμένος δίπλα, εγώ έχω πάρει τηλέφωνο και στην ΠΑΕ Ηρακλής, βγαίνει σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, δεν θέλω να επέμβει. Αυτά που λέει ότι είναι απλήρωτο το Καφτατζόγλου, ότι είναι απλήρωτοι οι παίχτες, οι καθαρίστες όλοι, εδώ και 5-6 μήνες, όπως άκουσα και έλεγε χθες. Τρεις μήνες είπα. Βόλι, τρεις μήνες. Τρεις. Λοιπόν, έτσι μπορείς να το πεις. Και όσο γι' αυτό τον επέμβει. Γιατί είναι το. Συγγνώμη, συγγνώμη, ρε φίλε. Έχεις αντίθετη άποψη. Έχεις πληρώσει το Καφτατζόγλου, ρε. Έχεις πληρώσει το Καφτατζόγλου, ρε. Πλήρωσε το Καφτατζόγλου, ρε κούτρα! 200 χιλιάρικα χρωστά! Το πλήρωσε, ρε! Ποιος το είπε αυτό? Το... Καταρχήν είχε για την περσινή. Ρε, προπέρσινη. Ρε, ποια προπέρσινη, ρε! Ρε, ο Μητυτζής ξάδερφός μου είναι, ρε! Ρε, ο Μητυτζής ξάδερφός μου είναι, ρε! Δεν έχετε πληρώσει τα νερά! Α, έτσι εξηγείται! Χάνει ο Ξάδερφος τα λεφτά! Ρε, ο πρόεδρος του Καφτατζόγλου, ξάδερφός μου είναι! Α, χάνει ο Ξάδερφος τα λεφτά! Δεν έχετε πάρει αυτό! Δεν έχετε πληρώσει, ρε! Δεν έχετε πληρώσει, ρε! Τι θέλει να σε πούμε, ότι πλήρωσε! Έχει τον Ξάδερφο! Αυτό ο άνθρωπο λέει που έχει δίπλα σου! Κουτραδόρι! Κουτραδόρι! Ο Ξάδερφο είναι! Βασιλιάδε τη κούτρα! Βασιλιάδε τη κούτρα, όλοι! Κατάλαβε! Ο Ξάδερφο είναι το πρόβλημα! Κουτραδόρι! Για ποιο λόγο να για ποιο λόγο και να είναι έτσι αυτό που λε και καλά κάνει ΠΑΕ. Και εγώ καλά κάνω και το λέω, ρε! Έτσι. Λογαριασμό θα σε δώσω! Ωραία, λοιπόν! Βρε, λογαριασμό θα σε δώσω! Τι γίνεται, δεν ξέρει. Μπαγλαμά! Δεν ξέρει την τύφλα σου, συγγνώμη! Δεν ξέρει την τύφλα σου! Δεν σε έβρισκα! Πήρατε τι ομάδε Τετάρτη Εθνική! Μπαγλαμάδε! Δεν ξέρω. Ποιο ήθελε την ομάδα Τέταρτη Εθνική? Εγώ την πήγα, ρε, με τον Τάκη, το φίλο σα δεν την πήγατε Τέταρτη Εθνική. Την ομάδα, εγώ την πήγα. Τον Άρηγο τον πήγα Γάμα Εθνική. Τον Πάγκο, εγώ τον πάω με τον Πλατανιά Ντέρμπιρε. Εγώ είμαι εκτός τόπου και χρόνου, αν ισόρροπε. Εάν ισόρροπε. Αργέ, ένα τέταρτο καλησπέρα μας έλεγες εδώ, αργέ άνθρωπε. Εγώ είμαι αργός. Αργέ. Να μιλήσεις. Τι να μιλήσεις, καθυστερημένα. Τι να μιλήσεις. Καθυστερημένα. Καραγκιόζης είστε και καθυστερημένα. Έχει το θράσο και σου μιλάει. Καθυστερημένα. Εγώ θα τον έβερνα δύο μέρες. Άμα σε κάνουν τι να δίνει. Χρεσκό και ποιο θέλει να πάει. Ρε εσύ, άμα σε κάνουν τεστ IQ, κάτω από τη βάση θα πάρει. Ρε φίλε, IQ να τι IQ να έχεις εσύ, ρε φίλε! Άντε να κάθεις από εκεί πέρα. Καλά, αυτά που λέω. Αυτά που λέω είναι τίποτα ψέματα. Ο Ραπτόπουλος νομίζω τα IQ πίνεται. Είναι τίποτα ψέματα, ρε, λέγε. Ο Ραπτόπουλος, ναι. Όλο ψέματα λες. Ποιο είναι ψέμα? Ανακρίβειες. Ποιο είναι ψέμα? Φταίνει οι μπούφοι στην παέρα εκεί που δεν σε τραβάνε καμιά αγωγή. Αγωγή? Γιατί είναι μπούφοι. Αγωγή για να κάνουν πρέπει να πληρώσουν το δικηγόρο. Πώς θα με κάνουν αγωγή? Μπούφοι με περικεφαλαία. Μπούφοι είναι. Γιατί κάτσεις και λες το μακρύ σου και το κοντό σου. Δεν ξέρεις την τύφλα σου. Ποιο είναι, δεν μου λες, ποιο είναι ψέμα, ρε. Ποιο είναι ψέμα, ρε. Ποιο είναι ψέμα. Όλα αυτά που είπες είναι ψέματα. Ένα, πες ένα. Είναι ψέματα. Ένα, ρε. Είναι ψέματα όλα. Ένα, ρε. Όλα είναι ψέματα. Πηδάτε τα κάγκελα στον Καφτατζόγλου, κουτραδόρι. Α, κουτραδόρι. Πείσε με ένα ψέμα. Κούτρα. Μαζευτήκατε όλοι οι κούτρε εκεί ανεπάγγελτοι. Ούστε από εκεί. Ούστε. Κόβει κόσμο. Ούστε. Ανεβάζει πίεση. Ήποπτο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ουστ! Χαιρετώ τα άλλα. Ναι, εσύ μας έλεγες τώρα. Τώρα δέσαμε. Ναι. Έλα, μ' ακούτε? Μια χαρά, μια χαρά. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Ναι, να πιείς το καλό Εβιτάλες. Κώστα. Μέλιστε. Στο 6 πάω 40 λεπτά, 3,5 χιλιόμετρα. Στην Παλμή, είναι το πάμε καλά. Πόση σφιγμή έχεις? 97 τώρα, ρε. 97 σφιγμή είσαι, ο κόκκινος έχει 110 ηρεμία. Καλά είμαι. Λίγη είναι, πρέπει να αυξήσεις. Γιατί? Να πάω στο 130, να κάψεις λίπος. Οι θερμίδες γράφει τώρα 180. Έκαψες 180 θερμίδες. Και το βράδυ άμα κοιμηθείς 8 ώρες 300 σκιές. 42 λεπτά λέει. 50.000 δίσκη. Έλα, συνέχα. Καλά πάμε, έτσι. Ζάχαρη. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα που έχω. Τώρα σήμερα ρε παιδιά θα σας πω πάλι το ίδιο παράδειγμα. Και για τον Γρηγόρη και για τον κόσμο όλο που ακούει. Έχει ο Γρηγόρης αύριο δυο παιδιά δικά του. Και τα βάζει μέσα στη βάρκα. Στείλτονα. Τα βάζει στη βάρκα μέσα. Στείλτονα, με κουράζει. Σε κουράζει. Παρακαλώ. Ναι. Κάνε τη διαδρομό σου τώρα και άκου και τον γιατρό. Και όταν ψοφολογήσει να έρθουν συγγενείς από τον Ανατόπουλο. Τι έγινε?
Αυτός θα ψηφολογήσει. Ναι, που έπαιρνε. Ενώ εσύ που πας. Αυτός είναι λαϊκατζής. Ναι. Είναι... Ενώ εσύ που πας και περπατάς με 45 βαθμούς Κελσίου, είσαι πιο έξυπνος από αυτόν που πάει και κάνει διάλογο. Εγώ δεν ζήτησα από σένα τη γνώμη σου, ούτε από κανέναν άλλο. Ναι. Κάνω μόνος μου. Εσύ τα ξέρεις όλα γι' αυτό. Ό,τι βλακεία μου κατέβει. Βέβαια, αφού τα ξέρεις όλα. Είμαι υπόλογος στον εαυτό μου. Δεν ζήτησα τη γνώμη από το τηλέφωνο, ούτε σαν και σε να κάνω το βλάκα και να δίνω συμβουλές και να πάθει τίποτα και να τρέχουμε αύριο. Γιατί να τρέχουμε? Καλά, εντάξει, εσύ κάνει. Ό,τι θες κάνει. Του είπα τίποτα λάθος? Το προηγούμενο τον Ηρακλήδη του είπα τίποτα ψέματα? Αν δεν κάνει εξετάσεις. Το έχει εξοφλήσει το καταζόγλιο? Το έχει εξοφλήσει? Όχι, όχι. 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 Τα νερά τα έχει πληρώσει? Όχι. Όχι. Αλλά πες ότι είναι ο ξάδερφος το πρόβλημα, παρακαλώ. Ο πρόεδρος του Καταζόγλιου είναι του ξαδέρφου μου ανεψυχή. Βρεάς το πρόλογο τώρα, επειδή είναι ξάδερφος, το σώμα ήταν καλά. Αυτό κοιτάς το. Να μην στανταρικά από σένα. Α το πρόλογο, ρε. Επειδή σάλισε τον πρόλογο και στανταρικά, κράξου τον υποθείο, πες καμιά κουβέντα πληρώσουμε. Δεν είπε τίποτα. Άσε βρε τον πρόλογο. Του είδε ότι περνάνε δύσκολα. Περνάνε δύσκολα οι άνθρωποι και δεν σκάτσε να βάλουμε λίγο το χέρι μα. Πληρώστε ρε κοπρόσκυλα. Ε, και εγώ με πληρώστε ρε κοπρόσκυλα. Μπαταξίδε. Πληρώστε ρε ο Μητητζή. Δεν έχει να φάει. Ο ξάδερφος του αυτό που... Αυτό κατάλαβε. Όχι, αυτό είπες. Ναι. Ρε θα με τρελάνει. Ναι. Έλα ρε ούτσενα. Λοιπόν, μην με βάλετε σε βάρκα. Εσένα ποτέ. Μόνο με το βαρκάρι που πήγε. Εσύ βγαίνεις στην Έρα Σπορ σαν Ολυμπιακός. Σε άκουσα. Ό,τι θέλει να κάνει. Πώς? Εσύ βγαίνεις στην Έρα Σπορ σαν οπαδός του Ολυμπιακού. Εγώ. Εγώ. Σε ποια Έρα Σπορ ακούς? Σε άκουσε ο Τζόρνταν. Και, Τζόρνταν. Και παιδί, και, ναι. Ρε εσείς είστε εσύ από το Λεμαϊδο χωρίς φράγκο, ρε. Γελάει. Λοιπόν, έλα, ρε. Θέλω αυτό που λέει. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Τώρα που θα τελειώσει. 50 ευρώ. Κάτσε. Όχι, Γρηγόρη. Η ερώτηση 50 ευρώ. Σε εκπομπή. Βάλε ένα πιεσόμετρο να δούμε ποιησή σου πόσο θα είναι. Εμένα? Ναι. 12-8. Ε? 13 με 9 να ψυχήθηκα, παραπάνω δεν είναι. Τώρα θα είναι 13 με 9. Ναι. Υπάρχει ένας τρόπος να ανέβει. Δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχει ένας τρόπος να ανέβει. Και ποια είναι φυσιολογικό? Υπάρχει ένας τρόπος να ανέβει. Με τόσο ωραία ένταση τώρα 13 με 8 θα είναι. Ποιος έχει 13 με 8, επειδή στο λέει τον πιστεύεις. 12 με 8 δεν ξέρω, το... Καλά τον πιστεύεις. Τι να πιστεύω, αφού μου λέει τόσο. Αυτό είναι ρε κόκκινο. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ψεύτης που υπάρχει είναι, τον πιστεύεις. Στη Μαρτίου άλλα λένε. Λοιπόν, μην περάσετε από την Κοζάνη, Εγώ δεν ορκίζομαι στα παιδιά μου, φίλε. Ορίστε. Για πες. Μην περάσετε από την Κοζάνη. Γιατί? Είναι και ο Σπινάρης και ο Κουντουγούνης δύο κλινικές. Δεν ξέρουμε. Εμείς δεν ξέρουμε τις δικές μας κλινικές, ρε. Αν αγαθείς τώρα για κλινικές. Στείλτο για κλινικές, μιλάς. Απογευματιάτικα. Είπε για την κλινική. Είπε δύο κλινικές, δεν θέλω να ακούω για γιατρούς και γιατρία. Μια χαρά είμαστε. Δεν θα καλά είμαστε. Όλο παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Βάλ το φήμοτρο, προσπαθώ να φάω και μου φεύγουν τα πυρούνια από τη μύτη. Έλα ρε. Καλησπέρα. Είπαμε καλησπέρα. Από το Λεμαϊδα παίρνω. Από το Λεμαϊδα, ναι. Το Ηρακλάκι, ναι. Μου δώσε. Όχι, όχι, δεν είναι. Άσε όλο το πρόλογο. Άντε κι άλλοι το Λεμαϊδα πλέγε. Δώσε, τρελαίνομαι. Έλα κοέλα ρακλάκι μου, για λέγε. Έλα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου για αυτό που λέτε για τα παιδιά. Τα δικά σου ή κανένας άλλου? Αυτά τα ξένα και τα δικά μας που μπερδέψατε τα μπούτια. Τα μπερδέψαμε, ναι. Εγώ συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο, γιατί κόκκινα αν έρθει κανένα προσκεγάκι που ήρθε τώρα με το όπλο στο κεφάλι, στο καρφός, ή τι θα το πεις, δικό μου παιδί είσαι. Ενέρθει θα πει. Μπαμπά. Αν έρθει τι. Ναι. Έχει τέσσερα προσφυγάκια ο κόκκινος και τα ταΐζει στο σπίτι. Αν έρθει τι. Α, τόσοι πρόσφυγες μαζεύτηκαν. Όχι, αν έρθει κανένα προσφυγάκι με το όπλο στο κεφάλι. Με το όπλο στο καρφός στο κεφάλι το δικό σου. Σε ποιο έργο το έχεις δει, ρε φίλε, αυτό πράγμα? Τι νομίζεις θα γίνει έτσι? Ρε φίλε, σε ρωτάω, σε ποιο έργο το έχεις δει αυτό το πράγμα? Ενώ αυτό που λες... Έχει και δράκο η ιστορία για να ξέρω. Δηλαδή από αύριο να κυκλοφορώ με όπλο, να πάρω και ένα τσεκούρι, γιατί θα βρεθεί κανένας πρόσφυγας να με καθαρίσει, να με σφάξει. Όχι, πάνε τα ιστορία και βάλεις και στο σπίτι σου. Όχι, φίλε, εσύ βγήκες εδώ και λες πράγματα τα οποία είναι πέρα από κάθε φαντασία.
Γιατί αυτά που λες εσύ, από ποια φαντασία είναι πέρα. Εγώ, φίλε, πληρώνομαι για να λέω κάτι. Εσύ πήρες τηλέφωνο να πεις κάτι το οποίο ειλικρινά δεν ξέρω από πού μπορεί να βγει. Α, μπράβο. Αυτή είναι η διαφορά μας, κατάλαβες. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έπαθε τηλέφωνο, φίλε. Εντάξει, ρε Νίκο. Δεν έπιασε γραμμή, αμάν. Λοιπόν, όσοι του λένε σωστά τα λες είναι κάτω από 20 χρονών. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη να αναφωνήσει, να εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, τον Κυριάκο Κίτσο και την Τάνια Δήμου. Με τον Κωστή το βράδυ, όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή και της Παρί Σεζερμπέν. Θα τα πούμε αύριο. 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 Θα τα πούμε.